Γεια χαρά, Μάγκες. Καλησπέρα. Σε δύο... πόσο, 24 ώρες μήνα, Νάκη μου. 24 ώρες μήνα, ο Μάγκες. Λιγότερο. 48. 44. 44. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι... ο Ολυμπιακός το Σαββάτο πέρασε ένα εύκολο απόγευμα. Στα τελευταία λεπτά έδειξε μια τελείωση το παιχνίδι. Πάνω να φύγουμε και δεχτήκαμε τσάμπα δύο δικαιολόγητα γκολ. Τα οποία από τη μία μπορεί να κάνουν και καλούς τους παίχτες να καταλάβουν ότι δεν πρέπει μεθαύριο να ούτε λεπτό να είναι αλλού το μυαλό τους. Να είναι από την αρχή στον αγώνα, όπως και το 35.000 φιλάθλων οπαδών του Ολυμπιακού που θα είναι στο γήπεδο. Αυτά έτσι για το ποδόσφαιρο, για το Σάββατο. Έτσι. Αλλά και χθες, Άκη μου, πήγαμε και στο μπάσκετ. Ήρθανε και οι άλλοι που λέγανε ερχόμαστε. Ήρθανε και στο μπάσκετ. Για αλλού το λέγανε αυτό. 20 πόντους. Τα καραγκιζιλίκια του Σάκοντα, ρε παιδιά, είναι ανεπανάληπτα. Δηλαδή, μόνο αυτό θα κάνει. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε 20 πόντους διαφορά. Υπάρχει μετά κάπου το παρατήσανε. Του είπε του πρώτου. Τι να παρατήσουν, μόνο. Εντάξει, δεν θα βάλω 40 πόντους. Και λέω στου πρώτου, εντάξει. Ήταν καλά, του έβαλε χέρι βέβαια, αλλά ο Σάκοτα 15 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο αγώνας πήρε time out για να πάει από τους 10 να πάει στους 8, μήπως πάει και στους 7 να χάσει λιγότερο η ΑΕΚ για να μην τον διώξουν. Ναι, μπορεί... Για να μην τον διώξουν εκεί. Για να μην τον διώξουν. Ναι. Κυριακή πρωιά, τα διώξε. Αύριο το μεσημέρι. Ναι, Δευτέρα απόγευμα. Μπράβο σα. Ήρθατε και στο μπάσκετ και να πω στου ΑΕΚτζίδε ότι πέρυσι. Όλα τα αθλήματα της ΑΕΚ ήταν β' εθνική. Όλα. Ήρθατε, τώρα τι καλώ εκεί. Όχι, γιατί λένε ήρθατε, ήρθατε. Εντάξει. Καλώ τα παιδιά. Όχι, εμείς θέλουμε, αλλά μην τα βάζουμε γλώσσα. Κάτσε λίγο. Πάρα πολλά τα εκεί πρέπει να συντηρούνται αθλήματα. Έτσι, πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ και ερασιτεχνική ΑΕΚ πρέπει να συντηρούνται. Έτσι. Να συντηρείται ο αθλητισμός. Αυτά είναι ο ερασιτέχνης κάθε ομάδα είναι η κοιτίδα του αθλητισμού, έτσι. Από εκεί πέρα βλέπουμε, αυτοί έχουν αντιγραφεί τελείως, έχουν φορολογήσει, φορολογούν 50% τον ερασιτέχνη, έτσι. Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν κάποια χρόνια, το επιχορηγούσα. Μα όλα τα κράτη ήταν σοβαρά. Ναι. Όχι τα που θέλουν να πάει μπροστά ο αθλητισμός, που νοιάζονται. Μπράβο, σωστό, ναι. Για τα παιδιά τους, δηλαδή... Για την νεολαία του έθνους. Νοιάζονται που θα πάει η νεολαία, όχι... Όλων των Ελλήνων. Στην τύχη της νεολαία να γίνει πρεζάκιδες ή... δεν θέλω να... Πρεζάκιδες. Να χαρακτηρίσω ή να κάνει ότι... Κακοποιά στοιχεία. Ή κακοποιά στοιχεία. Όχι, να μην. Τα σοβαρά τα κράτη ρέπουν την νεολαία προς τον αθλητισμό. Εδώ εμείς τι έχουμε. Εδώ έχουμε να μαραζώσει και ο ερασιτέχνης. Τα έχουμε δει με την ΠΑΕ, με την Κάρτα Φιλάθλων και αυτά. Τα πούμε και αυτά. Να μαραζώσει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Με τη λογική ότι βάζουν φορολογία και στον ερασιτέχνη. Έτσι, 50%. Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια το κράτος είχε περιχορήγηση στον αθλητισμό, στον ερασιτέχνη. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέχρι... Σε όλα τα σωματεία. Το αποτέλεσμα, όχι αυτό, αυτό έχει σαν σκοπό, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, να πάνε τα παιδιά μας σε οτιδήποτε άλλο εκτός τον αθλητισμό. Να μαραζώσει ο αθλητισμός, να μην μπορούν να αθλούνται τα παιδιά. Να μάθουν την ηρωίνη, να μάθουν να κλέβουν. Αυτό καθαρό έτσι. Να μάθουν να κλέβουν. Άσα ναρκωτικά, την ηρωίνη. Να μάθουν να κυνηγιώνται, να πετάνε μολότοφ. Τι να κάνουν, να βγάλουν την ενέργειά τους, έτσι. Όχι στον αθλητισμό, μην τη βγάλουν. Μην πηγαίνουν 10 χρόνια να τρέχουν εκεί. Όχι, ρε. Τα τρέχουν να τρέχουν. Στο γήπεδο, στο γήπεδο. Όχι, δεν θα τρέχουν στο γήπεδο. Θα τρέχουν να κυνηγάει η αστυνομία του. Αυτή και αυτή την αστυνομία. Μπράβο. Αθλούνται όλοι μαζί. Ναι. Τι αθλητισμός και τέτοια, αφού υπάρχει εδώ πέρα στους δρόμους. Σα στενά. Ναι, να κάνουν και ταρτάν τους δρόμους. Ναι. Θα λέει εδώ θα τρέχουμε. Ναι. Άμα είναι να με κυνηγήσεις. Πάμε. Τρέχουμε. Λοιπόν, τα είδαμε αυτά. Δηλαδή αυτό το πράγμα το λέμε γιατί θέλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας. Έτσι. Βλέπουμε ότι αυτό το κράτος το κυνηγάει τον αθλητισμό γενικά. Να πούμε για τις ΠΑΕ, για την Κάρτα Φιλάθλου, να το πούμε, θα φτάσουμε και εκεί. Εδώ λέμε και για τα αστυνομικά σωματεία. Που είναι η ψυχή, δηλαδή είναι ο τροφοδότης
όλα, των Ολυμπιακών Αγώνων, το... τα αεραστεχνικά σωματεία, έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Θέλετε να μας δώσουν και αυτά, πείτε μας τι σκατά θέλετε, πού θέλετε να πάνε τα παιδιά μας, τι θέλετε να κάνουν. Να μάθουν να είναι καλοί στα μείγματα, το μολότοφ, πώς να το βάζουν το στουπί, τι να μάθουν. Δηλαδή, αν δεν μάθουν ποδόσφαιρο, αν δεν μάθουν στίβο, αν δεν πάνε να... Μπάσκετ, όλα αυτά, τα βόλεϊ, τα πάντα. Γενικά, να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Πού θα τα στείλουμε. Πείτε μας, ρε παιδιά, στα εξάρχεια, πού να τα στείλουμε. Και δεν κατηγορώ τίποτα, προς Θεού, έτσι. Αλλά θέλω να ξεχωρίσω και τον αθλητισμό, δεν κατηγορώ τίποτα άλλο. Πάντως, από οτιδήποτε άλλο, ο αθλητισμός είναι η καλύτερη ασχολία, έτσι. Είτε αθλητισμός, είτε πρωταθλητισμός. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι εις βάρος της νεολαίας. Και το κυρίως δηλαδή της νεολαίας μας. Γι' αυτό ανησυχούμε, έτσι. Δεν λέμε μόνο για Ολυμπιακό. Τι Ολυμπιακό, δεν έχει να κάνει. Για όλα τα παιδιά του έθνους. Όπου και αν ανήκουν, σε κάθε ένα τεχνικό σωματείο, κάθε σωματείο της γειτονιάς, με ό,τι και αν δραστηριοποιείται, είναι ευλογία για το κάθε γειτονιά, για το κάθε παιδί. Είναι ευλογία ο αθλητισμός και καλύτερους ανθρώπους φτιάχνει και πιο υγιείς. Και τους διώχνει, τους αποτρέπει και από άλλα, έτσι. Από εκεί και πέρα, πείτε μας τι θέλετε να κάνετε, πώς θα τα διαλύσουμε όλα, τι να μην έχουμε αθλητισμό. Ας μας πει τώρα και αυτή η κυβέρνηση τι γίνεται. Λοιπόν, ένα αυτό. Μετά, πάμε και στα... Αυτά ήταν για τον αεραστέχνη. Πάμε στην κάρτα φιλάθλου. Αυτό με την κάρτα φιλάθλου τι είναι. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα τέλεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν... Πώς θα είπες, υπάρχουν σύγχρονα γήπεδα. Υπάρχουν σύγχρονα γήπεδα. Κανένα, μόνο το Ολυμπιακό. Σου λέω εγώ τώρα αυτό για να γίνει που θέλουν να κάνουν. Δηλαδή ξαφνικά την είδαμε να τα βάλουμε πάλι με τον κόσμο. Ό,τι γίνεται με τον κόσμο. Ό,τι μαλακία σκατεύει στο κεφάλι με τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχουν γήπεδα, υπάρχει υποδομή, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει έλεγχος. Τι υπάρχει για να υπάρξει... Κάμερες. Ναι, υπάρχουν οι κάμερες. Τι υπάρχει για να υπάρξει η κάρτα φιλάθλου. Και με ποιο σκοπό, τι είναι αυτή η κάρτα φιλάθλου. Δηλαδή να πάει να δώσεις τη φωτογραφία σου, να είσαι φακελωμένος σε μια υπηρεσία. Γιατί, επειδή αγαπάς το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να φακελωθούμε όλοι. Αύριο, είναι σαν να μου λέω, εσύ πάνε στα θέατρα. Θέλεις εσύ ρε παιδί μου, να πας στο θέατρο. Είσαι με και εκεί θα γίνει, και να σου πω μια και το είπες, και εκεί θα γίνει όταν εκεί σε κάποια θέατρα, ένα ή δύο στην Αθήνα, παίξουν ξύλο. Και εκεί θα πει εκείνος, βγάλτε κάρτα θέατρου με τη φωτογραφία. Επειδή τσακώθηκε και την πίσω θέση και το πασατέμπο. Κάρτα θεάτρου με τη φωτογραφία, έτσι, και εκεί θα γίνει. Που λέει για την κάρτα θεάτρου, γιατί αυτό είναι το θέατρο το ίδιο. Όποιος θέατρο λέει. Αυτοί που αποφασίζουν αυτό το σχέδιο που πάει να περάσει το νόμο, τέλος πάντων, για μένα είναι άσχετη. Δεν έχουν κάτσει να μιλήσουν με κανέναν. Κάνουν στο δική σου γραφεία, λέει τι να κάνουμε τώρα που γίνανε και επεισόδια. Ρε, ας τις μεγάλες ομάδες, Τετάκη μου. Όχι, τις μικρές, για όλες τις ομάδες. Ας πω εγώ τώρα ένα απλό παράδειγμα. Καταρχήν αυτό το που με την κάρτα φιλάθλου είναι για να ταλαιπωρεί, είναι κάρτα ταλαιπωρίας φιλάθλου. Χώρια όλα τα ύποπτα, γιατί είναι αντισταγματική. Όλα τα δίχτυα. Δεν στηρίζεται κάπου δηλαδή νομικά, δεν υπάρχει νομική. Αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να πηγαίνεις να δίνεις φωτογραφία σου στην ΕΠΟ δηλαδή. Είμαι τώρα είναι ένας παππούς, σου λέω εγώ. Παππούς. Στην Καλονή, ρε παιδί μου. Και τρώνε ένα τραπέζι. Στην Καλονιά, ξέρω εγώ. Όχι, σου λέω, είναι αλφα-εθνική. Να πούμε για τις πάει. Ναι. Λοιπόν. Τρώμε στο τραπέζι στη Μυτιλίνη, άρα και τα ούζα και τα τέτοια, παίρνουμε ένα ουζάκι, είναι με τα εγγόνια του. Ποιος παίζει Καλονή, παίζει Καλονή. Τι ώρα παίζει, τρεις ώρα. Πάμε στο γήπεδο. Δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή, φάγε ένα φλάς να πάει άλλο στο γήπεδο, πρέπει να πάει να βγάλει φωτογραφία. Και τα παιδιά. Ναι, και τα παιδιά, άλλο. Και άμκα. Ναι, και αφημί. Και να κάνει και φωτογραφία και να τα έχει στείλει από πριν, ναι. Δηλαδή το αυθόρμητο. Άρα και δεν πάει πουθενά και ναι. Ποτέ. Για να μην πηγαίνει ποτέ. Ναι. Το αυθόρμητο, γιατί εδώ και βάσει στατιστικών, κοιτάξτε τα, εσείς που κάνετε, εμείς οπαδοί είμαστε, εσείς που είσαστε τεχνοκράτες, ναι. Και κάνετε και τις μελέτες του κόλλου, το αυθόρμητο, ο κόσμος, πάνω από το 50%,
σε κάθε γήπεδο της Ελλάδας και το λέω... Της επαρχίας βέβαια. Ναι, και λέω και ειδικά της επαρχίας, πηγαίνει αυθόρμητα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν πάει, ώρα την Κυριακή έχουμε γήπεδο να πάει να κανονιστεί και τέτοια, τρώει ένα φλας, εκεί που είναι με τους φίλους στο καφενείο, πάμε γήπεδο, πάμε γήπεδο. Έτσι είναι το γήπεδο, έτσι θα είναι πάντα. Τώρα τι θέλουν να μας κάνουνε. Να το έχουμε προγραμματίσει κάνα δύο μήνες πριν. Για να πάει κανείς στο γήπεδο, να έχει πάει φωτογραφίες, να πάει να δώσει, δεν ξέρω τις διαδικασίες. Κανείς δεν θα πάει εκεί μου να πάρει τα παιδάκια του, τα εγγόνια του, να βγάλει φωτογραφίες, να τραβήξει τέτοια ταλαιπωρία. Κανείς δεν θα πάει. Για να πάει στο γήπεδο, ναι, τώρα κανείς, δηλαδή δεν πάει κανείς. Να. Καμιά ούτε, φορά... ούτε με προγραμματισμό δεν θα πάει. Λοιπόν, αυτό σου λέω. Αυτό το σκοπό έχουν τώρα. Ναι. Δηλαδή να τα διαλύσουν όλα. Και νομίζω ότι η μόνη χώρα που θα το κάνουμε αυτό είμαστε εμείς νομίζω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει καταρχήν. Πρέπει να το κοιτάξετε, δεν στέκει πουθενά. Είναι τελείως καρακίνητο. Να πάρει αναβολή για το καλοκαίρι, δεν ξέρω πότε. Όλο αυτό. Και να κάτσει δεκατό με ανθρώπους. Εσείς που γράφετε τους νόμους, με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, να τα πείτε αυτά, να δείτε. Έτσι γίνεται. Και δηλαδή. Να σας πω κάτι. Όλοι οι φορείς. Επάνω σε αυτό που είπε ο Άκης για την επαρχία, για την Καλονή παράδειγμα, που κόβει 500 εισιτήρια όταν παίξει με τον Πανετολικό. Όταν θα του πει, φέρε εδώ τις φωτογραφίες, εδώ βγάλε φωτογραφία εσύ τα παιδιά σου, ξέρω ποιοι άλλοι. Μα δεν μπορεί. Από 500 θα κόβει 100. Ή 400 πότε δεν μπάναγα. Ρε, να φύγετε. Μα δεν μπορεί, ρε Τάκη. Δηλαδή πες, δηλαδή κόβεται. Θα χαμακτήσεις, δεν μπορεί, Άκη. Αυτό. Ρε άλλο και να μπορεί, σου λέει, άσε ρε που θα πάω να δώσω εγώ τη φωτογραφία μου, τα στοιχεία μου, οπουδήποτε και ποιος να τα έχει. Ή έχουμε την πολλή εμπιστοσύνη στο κράτος. Ή έχουμε την πολλή εμπιστοσύνη στο κράτος. Δεν ξέρουμε και πού θα βρεθούν και τα στοιχεία μας. Δηλαδή, μην είναι σε όλη την κοινωνία τα στοιχεία μας. Έτσι, εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Δεν την έχετε κερδίσει. Δεν την έχετε κερδίσει για να ζητάτε πράγματα. Και, και όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, δεν πρόκειται να σας τα δώσει κανείς. Έτσι, γιατί είσαστε οι πρώτοι αναξιόπιστοι, είσαστε εσείς. Δεν γίνεται να περιμένετε από τον κόσμο, ας πούμε, συνέπεια. Και μη καχυποψία. Ναι, αλλά και αυτό είναι παράνομο, δεν βγάζει πουθενά. Είναι παράνομο, τίποτα. Δεν βγάζει, έτσι δηλαδή, τι έγινε είναι. Τώρα. Έτσι είναι. Βγάλε και στα μπουζούκια, κάρτα μπουζουκιών, κάρτα θεάτρου, κάρτα σινεμά, κάρτα Λούντα Πάρκ. Γιατί μιλάμε. Έτσι, ρε, τι είναι αυτό που κάνουμε. Βγάζει, να, πηγαίνει, να μην πηγαίνει ο κόσμος στον κήπεδο. Ναι, αλλά. Αυτό βγάζει. Τώρα, λένε... Και πού να μας πάνε τότε, και του θεάτρου και του μπουζουκιών, πού να πάει αυτός ο κόσμος. Α τα μπουζούκια. Όχι, α τα μπουζούκια. Του αθλητισμού το γήπεδο. Τίποτα, πάρα γύρω. Δηλαδή, από 400.000, 500.000 ας πούμε πάει το... πώς είπαν το στο γήπεδο το χρόνο ρε παιδί μου, από όλες τις ομάδες. Ας πούμε ένα εκατομμύριο. Αν το κατατήσαμε πήγαινε 100.000. Και τι, ούτε 100. Ναι, ούτε 100, ναι. Τιματικά σε όλες τις ομάδες, έτσι. Ούτε 100 θα πήγαινε. Και πείτε μας ρε παιδί μου, πείτε είναι μας. Παράλογο αυτό που κάνετε. Χώρια ότι είναι παράνομο, είναι αντισυγματικό και αυτά. Πείτε μας πού βολεύει, εκτός την ταλαιπωρία του κάθε. Φουκαρά, έτσι που γουστάρει φουκαρά, σε εισαγωγικά φουκαράδες είναι αυτοί που τα κάνουν, έτσι. Δεν είναι φουκαράς ο κόσμος, αλλά λέμε του κάθε απλού ανθρώπου που γουστάρει να πάει να δει την Κυριακή την παλίτσα του. Πείτε μας τι βολεύει, τι αποτρέπει, έτσι να σας βγάλουμε το καπέλο και να είναι και όλος ο κόσμος μαζί σας. Εμείς με το φτωχό μας στο μυαλό κρίνουμε ότι είναι μόνο για ταλαιπωρία. Για το πιο απλά σκεπτόμενο και το πιο καχύποπτο, πάμε για άλλα. Έτσι. Ναι, να το πω αλλιώς. Δεν θέλετε τον κόσμο στο γήπεδο, το θέλετε αλλού. Θέλετε να το κάνετε πρεζάκιδες. Να το οδηγήσετε τα ναρκωτικά τα πιτσίρικα το 8 και 10 χρονών. Που πάει στο στίβο να πάει να τρέξει, να πετάξει το αγκόντα. Όχι μόνο αυτό, και γενικά δεν θέλουμε τον αθλητισμό. Ναι, θέλουμε. Αυτό ρε, και μου αυτό. Τι να κάνουμε, πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε. Και μου φαίνεται το μόνο κράτος όλο τον κόσμο είναι αυτό η Ελλάδα που να μην θέλει αθλητισμό. Ναι, τι θέλετε να κάνουμε, την κοιτίδα του αθλητισμού που έχετε, τα έχετε ακυρώσει όλα, τα έχετε διαλύσει. Να πάρουμε τα μπουκάλια της μπύρας, να δοκιμάζουμε τι του πει παίρνει μέσα και πόσο βενζίνη. Τέτοια θέλει να μάθουμε τα παιδιά. Τι να κάνουμε, να γίνουμε χημικοί εδώ. Τι πλακίες είναι αυτά. Καταρχήν πάρτε αναβολή, μην το σκέφτεστε καθόλου. Και αν, που για μένα δεν πρέπει ούτε καν να το κάνετε, αλλά αν θέλετε να πάρετε ανθρώπους του ποδοσφαίρου να μιλήσετε. Παιδί μου. Τι μόνος του κάθεσαι και λες, εμείς... βάλε μια φωτογραφία επάνω. Σιγά μου, ρε. Λες και δεν ξέρεις τώρα τι... Κάτσε, ρε, και ποιος είναι ο καθένας. Δηλαδή, άμα δεν... Με ποιο δικαίωμα ρε Τάκη, αν τρέχει ο καθένας, επειδή έχει μία θέση, αν τρέχει όλο τον κόσμο στην ταλαιπωρία και να κόψει από κάποιον που αγαπάει κάτι
τον τρόπο να, που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να πηγαίνει να βλέπει την ομάδα του. Δεν θα πηγαίνει καθόλου. Και το ξαναλέμε. Να βγάζετε ένα ρημάδι αποτέλεσμα, να πούμε ότι έβγαλε αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα να βγάλει και με τι υποδομές να εφαρμόσεις και τι να κάνεις. Αυτά γίνονται στα σοβαρά κράτη. Έτσι, που η κάθε απόφαση έχει αρχή, μέση και τέλος. Για να πάρθει μια απόφαση. Εδώ είχαμε πάει στη Λίβερπουλ και βλέπαμε και μας έλεγε ένας φοιτητής τώρα το 2002, πότε παίζαμε εκεί τώρα. Και μας έλεγε ένας φοιτητής ότι ήταν από τις κάμερες ένα δραπέτη. Ένα δραπέτη του κόλλου δηλαδή, όχι χουλιγκάνο και τέτοια, άσχετο δραπέτη. Και κοιτάγα, αλλά υπάρχει υποδομή. Τώρα τι να δεις από τις κάμερες, εδώ δηλαδή. Πρέπει να καεί το πελεκούδι για να δεις την κάμερα. Ποια κάμερα. Εδώ οι άνθρωποι κοίταγε ο άλλος πασατέ που έτρωγε και τρώνε εκεί στην Αγγλία, τα πίνατς. Και ένας του λέει, έλα εδώ, την έχεις κοπανίσει, μπαμ, μέσα. Εντάξει, μιλάμε για σοβαρά κράτη. Έτσι. Να εφαρμόσεις κάτι, να έχει αρχή, μέση και τέλος. Εδώ ξεκινάμε από το τέλος. Και ποιο είναι το τέλος, ό,τι όπου πονάει ο φύλαθλος. Το πιο εύκολο. Λοιπόν, ο κάθε νόμος φτιάχνεται και παρασκευάζεται με παρουσία όλο το εμπλεκόμενο. Να έχει μια μελέτη να το σκεφτεί. Όλο το εμπλεκόμενο. Ναι, δηλαδή, ό,τι τώρα ξαφνικά την είδαμε. Ναι, βάλει μια φωτογραφία. Και όπως και επίσης... Κύριε, που την βάζουμε και ολόσον. Όπως επίσης, είναι και οι ποινές πολύ αυστηρές, Ζετάκη, τώρα, δηλαδή... Ναι, για πες. Με το νόμο αυτό το καινούργιο, δηλαδή, ναι. Πολύ αυστηρές. Δεν υπάρχει τώρα για ένα καπνογόνο τώρα να τρως μια αγωνιστική. Είπαμε να μην γίνονται, αλλά να μην φτάσουμε πάντα μια ζωή σε αυτή τη ρημαδοχώρα στο άλλο άκρο πρέπει να πηγαίνουμε. Δεν υπάρχει. Το γκρίζο το ρημάδι, δεν υπάρχει. Να βρούμε μια λύση, αλλά το γκρίζο θέλει σκέψη. Ή μαύρο ή άσπρο. Πονάει κεφάλι, πονοκέφαλο, κόψε το κεφάλι. Ρε κόψε το κεφάλι σας να βρείτε λύσεις. Τέλος πάντων. Πάνω σε αυτό που δεν σ' άκει να πούμε, γιατί είπα κάτι για την Κομωτινή, για το παιχνίδι με τον Παθρακικό. Ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού και στο Αίγιο και στην Κομωτινή ήταν άψογος. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Δεν δώσατε δικαίωμα. Παρόλο που μας έχουν στημένους. Εμάς έχουν. Τώρα, δηλαδή... Γιατί τις άλλες, ας σας πω, τις άλλες ομάδες και καλά είναι στημένες. Αλλά δεν πάνε όμως. Ναι. Δεν πάνε. Εμείς όμως πάμε. Και δοκιμαζόμαστε. Και περιφρουρούμε. Και παίρνουμε συγχαρητήρια. Και περιφρουρούμε. Δηλαδή άλλοι επειδή δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, δεν παίρνει μυστήρα. Ναι, δεν παίρνουμε. Θα γίνει προβοκάτσια. Θέλουμε την προβοκάτσια να γίνει. Ποιοι είμαι. Και εδώ δεν πάτε ήδη. Τα πάτε συγχωρητήριο. Ο προβοκάτορας. Ναι, ναι, σωστό. Ο προβοκάτορας για να έρθει να δει, δηλαδή ένας Παναθηναϊκός, για να έρθει να δει προβοκάτσια, θα το πάρει σαν να κάνει, δηλαδή πώς να σου πω, θα το έχετε πει κάποιος, ρε παιδί μου, ο προβοκάτορας δεν πάει. Όσα λεφτά και να του δίνεις. Σου λέει και τι, μέχρι να κάνω την προβοκατόρικη ναι. ενέργεια θα βλέπω αυτό το πράγμα, ναι, το Γκαρέλι ναι, ναι, ναι. και το Τριανταφυλλόπουλο. Ναι. Ή θα κοιτάω κάτω. Κατάλαβε, δεν πάει. Απογοητευτεί και θα φύγει. Είστε η προβοκάτορα, θα φύγει από το κεφάλι. Ναι, είστε η απογοήτευση του προβοκάτορα. Θέλετε και φοβάστε με σα προβοκάρουν ναι. και όλα. Γι' αυτό δεν κάνανε και το συλλαλητήριο. Τι συλλαλητήριο να κάνουν. Κάντε ό,τι θέλετε, ρε, κάντε ό,τι συλλαλητήριο να κάνετε. Άσε, μα δεν μπερδεύσε. Εδώ τώρα. Κάτσε, κάτι ακούσαμε για κάποιε προτάσει του Παναγικού. Θε να πει κάτι. Τι προτάσει. Για πε. Ναι, κανένα Παναθηναϊκός κάνει προτάσεις. Αυτός που είναι μόνος σε μια γωνία στο Συμβούλιο της Λίγκας. Όλοι μαζί και ψωριάνει σχόρια, γιατί... Λέει ξαφνικά. Θελημένα θέλει να κάνει ο Ψωριάδης είναι για όλους τους άλλους εμάς που για την κοινή γνώμη. Γι' αυτόν είναι επαναστάτης μόνος του, έτσι, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και είναι σε μια γωνιά εκεί στη Λίγκα και θέλει και προτάσεις. Ο Πρέκας, επαναστάτης Ποπολάρος. Ναι, που έχει, που δεν έχει πολεμήσει ποτέ. Και κάνει, λέει, θέλει προτάσεις να κάνει, λέει, προτάσεις. Τι προτάσεις να κάνεις, δε. Ναι. Καταρχήν, έχεις τον ψήφο σου. Ένα ψήφο. Και ποιος έχει ψηφίσει εσένα για να κάνεις προτάσεις. Και τι προτάσεις να κάνεις, πλήρωσε τους παίκτες σου, ναι, έχεις την ομάδα σου. Βέβαια, πλήρωσε πρώτα τα χρέη σου. Πλήρωσε τα χρέη σου που σε κυνηγάει. Στους παίκτες, ας τα άλλα. Στους παίκτες, εκεί τα τέτοια και μετά πάμε για τις προτάσεις. Και μετά πάμε για προτάσεις. Αυτά που τα play-off, εντάξει, τα κάνατε για να πιάνετε κορόιδο τον ΠΑΟΚ. Την ΑΕΚ. Να βγαίνετε δεύτερη. Ναι. Έτσι. Τώρα όμως. Τι πρωτοβουλία. Δεν είναι όλοι να βγαίνουν. Τώρα λέει ο Παναθηναϊκός. Α, λέει τα play-off θα είναι από το 1 ως το 6. Δηλαδή και ο πρωταθλητής που βγαίνει πρώτος και αυτός θα παίζει. Με τον έκτο. Ναι. Με τον πέμπτο. Μπράβο.
Ναι, όχι, ό,τι θέλει, ναι, πώς θα γίνει να είσαστε μέσα, να... Στο κόλπο. Τι δουλειά να έχετε μαζί μας. Κάντε άστο τα μαγειρέματα αυτά που έκανες. Τι προτάσεις να κάνεις, γελάει ο κόσμος, εδώ δεν σ' ακούει ο... Στο δεξί σου χέρι να μιλήσει, να του κάνει μια πρόταση. Καλά, δεν μπορεί να σχηματίσει πρόταση, τέλος πάντων. Η μόνη πρόταση είναι καμιά πρόταση ρουφιανιάς να ξεβεσταλιάσει κανένα. Τρεις ώρες την ημέρα είναι έξω από την εισαγγελία του. Τα γραφεία του εισαγγελία και περιμένει. Τι με το κανάλι εκεί πέρα την κάμερα, τι θα πει. Τέλος πάντων, τι πρόταση να κάνει τώρα και λέει ο κόσμος. Φτιάξε ομάδα τώρα τουλάχιστον να έχεις κατοχή παραπάνω από την Παναχαϊκή και τη Βέρεια. Πλήρωσε τους παίκτες σου να δουν τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή αυτούς που χρωστάτε. Και μετά πάμε και για τις προτάσεις. Να δούμε τις προτάσεις. Τις δημοκρατικές πάντα. Ναι, και ένα άλλο. Ναι. Γιατί... Ένα άλλο, ζητάει και κάποια λεφτά. Να πάμε και να το προχωρήσουμε λίγο. Α, που... Ναι, να τελειώνουμε, να πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, όχι, ναι. Του... Ναι. Να πούμε αυτά όλα. Κατάλαβα, θες να πω. Ότι, ναι, ότι θέλει τώρα λέει 8 εκατομμύρια. Από την Ομαρχία. Ναι, 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 από που να είναι. Ακούστε τώρα πονηριά του Πρέκα. Θέλει 8 εκατομμύρια τώρα από την Ομαρχία. Περιφέρεια τέλος πάντων τι είναι. Ναι, ναι, ναι. Να βάλει λίγο σοβά απ' έξω. Το βάψει λίγο, το απ' έξω. Το ξεραίσει λίγο, ναι, του κοντά. Και να χτίσει προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 4, 5, 6, 7 σουίτες. Οι οποίες... Όχι, ρε, τάκητε, μια εξέδρα θέλει να κάνει με 4.000 κόσμο, ναι, και σουίτες. Από τις σουίτες θα παίρνει τα λεφτάκια μου. Και, με κόσμο και σουίτες. Ναι. Από αυτές. Ναι, ναι, πες. Τι σκοπό έχει. Έχει σκοπό να βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Η κάθε ιδιωτική εταιρεία. Καταλάβατε. Να το πληρώσει εγώ δηλαδή. Δηλαδή να του δώσουμε τότε τα λεφτά μας εμείς, ναι, να οικονομάει αυτό 2 εκατομμύρια το μήνα. Ναι, επειδή ξεπιώσει ένα γήπεδο τώρα που άλλο. Που δεν είναι δικό του καταρχήν. Ναι, καταρχήν αυτό το γήπεδο πρέπει να γκρεμίσει, ναι, να χτιστεί καινούριο. Ράζουμε και δεν θέλουμε να... Να στόχουν εκεί. Ρε παιδί μου, να πάνε, ρε, ναι, παιδί μου, κάθε χώρα. Η Λίβερπουλ, η Εβερτόν, το Καραϊσκάκι, κάποια άλλα γήπεδα. Εδώ το Γουέμπλεϊ. Το Γουέμπλεϊ μετά από 60 χρόνια τα καταδιαφέρσα και φτιάξα και άλλα δίπλα. Αυτό είναι 100 χρόνια. Όχι, να το ξεραίσουμε εμείς. Πώς θα πάει, 200? Ναι, άμα δώσουμε τα 8 εκατομμύρια, μετά από 3 χρόνια θα θέλει άλλα 10 εκατομμύρια. Γιατί θα έχουν χαλάσει αυτά που θα έχουν φτιάξει των 8 εκατομμυρίων. Να μου πεις τώρα, κάτσα πάμε και στους άλλους. Να μου πεις την ΑΕΚ. Ότι θέλει να φτιάξουν ένα γήπεδο. Άλλοι αυτοί, ναι, ναι, παιδί μου. Ναι. Τι, για πες, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Θα φτιάξουν το γήπεδο, μια χαρά. Να βάλει λεφτά και η περιφέρεια, να βάλει. Ναι, πού άκια να βάλει. Για τους δρόμους. Να πας στο γήπεδο, πώς θα πας στο γήπεδο, την πρόσβαση, όλα αυτά, τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι. Ναι. Ό,τι έχει γίνει, ό,τι διευκολύνει την πρόσβαση, το πάρκινγκ ή οτιδήποτε, του κάθε φιλάθλου που θα πάει στο γήπεδο. Αλλά τι, όχι να πέσουν μόνο τα λεφτά της περιφέρειας, να κάνεις ένα πάνω σήκωμα εκεί την Αγία Σοφιά. Να βάλει, να δηλαδή, ας πούμε, όποιος πρόεδρος έχετε, τον όποιον πρόεδρο έχετε, να βάλει, ρε παιδί μου, το αρχικό, να βγάλει 10 εκατομμύρια. Όχι, παιδί μου. Να χτίσει τα θεμέλια, να βάλει τα θεμέλια, να χτίσει το γήπεδο. Και μετά η περιφέρεια να δώσει. Συγχρόνως όμως, όχι κάτι αυτή να πάρει 20 εκατομμύρια, κύριε πρόεδρε, για τα έργα που θα φτιάξεις για τους δρόμους. Και να πάνε αλλού τα λεφτά και τα έχουμε δει και αυτά στην ΑΕΚ. Όχι, τα έχουμε δει αυτά στην ΑΕΚ. Φτιάχνετε το γήπεδο σιγά σιγά. Θα βάλει λεφτά ο πρόεδρος, ποιον έχετε μωρέ, αυτό που έχετε. Θα πέφτει το χαλίκι. Ναι, θα δηλαδή, πέφτει το, το πρέκι, το πρέκι. Περίμενε με το πρέκι. Άσα, σου πω εγώ. Αφού μιλάμε για αυτό. Θα βγάλεις τα λεφτά, θα βάζεις να χτίζουν οι κολόνες. Ναι. Συγχρόνως θα πει την πολιτεία, πάρε 2 εκατομμύρια για τους δρόμους απ' έξω. Όχι πάρε. Όχι τα 20. Όχι πάρε. Όχι πάρε. Θα τα φτιάξω εγώ. Ναι ρε παιδί μου, εγώ αυτό είναι. Όχι θα πάρε. Θα φτιάξω εγώ, ναι, όχι πάρε. Στον εργολάβο πήγα να πω. Πάρε εργολάβο 2 εκατομμύρια. Ρίξε το χαλίκι. Απ' έξω. Ναι, στην άσφαλτο. Ναι. Ρίξε το χαλίκι. Όχι την άσφαλτο. Ρίχνεις εσύ ένα πάνω σήκωμα, έτσι. Πάρε κι άλλο ένα. Πάρε για την άσφαλτο. Ναι. Έτσι γίνονται αυτά, έτσι. Λοιπόν, έτσι συμφωνούμε. Όχι 20 εκατομμύρια στο χέρι, ούτε δρόμους θα δείτε, ούτε και γήπεδο θα δείτε. Για εσάς δουλεύουμε. Τα έχουμε δει αυτά τα ρόλια. Για εσάς δουλεύουμε, για να δείτε, λοιπόν, πας και δείτε γήπεδο. Γιατί ο μόνος ρηγμένος 100 χρόνια, από το 25 ή 90 χρόνια, πόσο είναι, ναι, που υπάρχει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ποδόσφαιρο, είναι Ολυμπιακός. Το μεγαλύτερο σωματείο. Ήταν ο Τσιγκάνος. Πλήρωνε 15%. Πλήρωνε 15 επί του Τσιγκάνου. Και τώρα, ναι, ναι, άλλο αυτό. Από τις πράξεις στο κράτος. Όχι, επειδή είπες για όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχαμε γήπεδο. Έτσι, ναι, τρία γήπεδα θα είχαμε. Μπράβο, πλήρωνε. Με αυτά τα λεφτά ο Ολυμπιακός, το 15%, άμα τα μάζευε, θα είχε
τρία. Πόσο λένε. Τρία κύπελα. 200.000 θέση σε ένα κύπελα, δεν σου πω. Ένα αυτό. Τι τρία, πάμε από εδώ και από εκεί. Ένα γύπε 200.000 μέσα. Τρεις φορές θα είχαμε φτιάξει. Α, ναι, τρεις φορές 200.000, μπράβο. Ναι. Για τρία γήπεδα λεφτά μπράβο, έχουμε εντάξει, δώσει εντάξει, εντάξει. Που δεν έχει δύο, για έχει δώσει. Ναι, κάκι μου, εντάξει. Πείτε μας ποιος έχει πληρώσει από εσάς. Δηλαδή γενικά όλες οι ομάδες και τι. Που γενικά ρε παιδί μου που είσαστε αδικημένες και πονάτε, έχει δει το κράτος ποτέ το ευρώ σας πουθενά. Τίποτα, αέρα, πάρε γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, ο άλλος Χρυσικτησία στην Περιβόλια, η άλλη στην Τούμπα. Τίκα όλα, δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Ο Ολυμπιακός τσιγκάνος, ε! Και τι, και βγαίνατε και λέγατε ότι σε μια νύχτα έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Ρε ψεύτες, ρε απατεώνες. Τι σε μια νύχτα έφτιαξε ο Ολυμπιακός γήπεδο. 7 χρόνια δεν ταλαιπωριόμασταν. Μία πηγαίναμε στο Ρέντι. Μας έκανε γένεια ο Λαλιώτης. Μία από εδώ, μία από εκεί, σαν τον, από τον Άναστε ο Γκαϊάφα. Είχαμε μουλαθεί στο Εγγένιο. Και τελικά παίζαμε στο Άκρη στο Ριζούπι. Φτιάξαμε μετά από 8 χρόνια γήπεδο, 8 χρόνια προσπαθειών. Έτσι. Και με δάνειο και με τα λοιπά. Πάντα τα δικά μας τα λεφτά. Ναι. Όποιος, και απαιτώ. Μετά από 49 χρόνια πάλι δεν είναι δικό μας. Απατεώνες δημοσιογράφοι. Πάλι δεν είναι δικό μας. Απατεώνες δημοσιογράφοι. Ενώ εσείς την Περιβόλα την κάνατε. Συγγνώμη. Πάλι δεν είναι δικό μας, είπα. Ναι, 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 να βλέπουν ένα. Αυτό αποδεικνύεται ότι λέμε στον ισολογισμό της κάθε ΠΑΕ. Μόλις δείτε τον ισολογισμό του Ολυμπιακού, θα δείτε πόσα λεφτά δίνει το χρόνο για το δάνειο του Καραϊσκάκη. Και πάλι για τον Νίκη. Για τον Νίκη. Για τον Νίκη, όχι το δάνειο. Έτσι, άλλα τα λεφτά του δανείου της κατασκευής του Καραϊσκάκη που αποπληρώνεται, έτσι. Για λεφτά μιλάμε, είναι πράγματα άσχετα για εσάς αυτά. Με αυτή τη λογική της ομαρχίας ή αυτών που ζητάει ο Πρέκας και ο άλλος εκεί, τη λεφτά από την ομαρχία. Ο Πανιώνης δεν θα φτιάξει κήπεδο. Να μην του δώσουμε τον Πανιώνη να φτιάξει λεφτά εκεί, να φτιάξει κήπεδο. Γιατί να φτιάξει, δεν είναι χάλιο του Πανιωνίου. Ναι, ετοιμόρροπο. Αυτή η εξέταση στο πέταλο. Γιατί αυτός να μην το φτιάξει. Τι μαγκές και βρωμιές και πονηριές είναι αυτές. Ο Απόλλων, εντάξει, το φτιάξε ο Ολυμπιακός το Απόλλων. Ρε τόσες ομάδες, όλα τα κήπεδα χάλια. Πες, ποιο άλλο έχουμε, ρε. Όποιο κήπεδο, ρε, εσύ, εκτός το κάνεις. Και όλα τα κήπεδα θέλει να φτιάξει μου. Όλα, εκτός του Ολυμπιακού, κάντε και τις Λάρισσας. Άντε και τις Λάρισσας, ναι. Όλα τα άλλα κήπεδα θέλει να φτιάξει μου. Δηλαδή, τι είναι ο Παναθηναϊκός. Που θα πάρει και 8 εκατομμύρια. Για να βγάζει δύο ο Αλαφούζος. Δηλαδή, θα πληρώνουμε εμείς για να κονομάει ο Αλαφούζος που δεν θέλει να βάλει λεφτά. Αλλά τα έχει κάνει όλα μπουρδέλο και θέλει να κάνει και το ποδόσφαιρο μπουρδέλο. Έτσι. Και πού δηλαδή, νομίζω ότι θα περάσουν αυτά. Ποιος θα τα δεχτεί αυτά. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα γίνει αυτό, αλλά και αν γίνει πρέπει να πάρει και ο Ολυμπιακός λεφτά. Και το ξαναλέμε. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει λεφτά. Όλα τα δω. Παντού. Και εμείς υπάρχει. Μια και λέμε και τα γήπεδα, άμα πάμε στον Πειραιά, το Ολυμπιακός μάλλον δεν έχει γήπεδο ούτε για μπάσκετ. Τι μπάσκετ εδώ ούτε τώρα. Ούτε για πόλο. Για πες μου για πόλο. Ούτε για βόλεϊ. Ένα γήπεδο δεν υπάρχει στον Πειραιά. Ρε, εδώ μιλάμε ότι ο Πειραιάς έχει τις δύο μεγαλύτερες ομάδες στο πόλο. Παλιότερα ήταν και εθνικός, τώρα έχει πέσει λίγο. Είναι όμως έτσι, ιστορικό σωμάτιο. Και τον Ολυμπιακό που τα έχει ξαρώσει όλα. Δεν υπάρχει ένα κολυμπητήριο, έτσι. Έχουμε, δεν υπάρχει παιχνίδι, γήπεδο βόλεϊ. Γήπεδο μπάσκετ, παντού είναι τσιγκάνος ο Ολυμπιακός. Η κάθε ομάδα έχει τακτοποιηθεί. Μας έχετε φορτώσει εκεί το σεφ για να το συντηρούμε. Στο γήπεδο δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο γήπεδο από άποψη έδρας. Είναι μια χαρά έδρα για το φιλοξενούμενο. Άλλο που το κάνουμε εμείς καμίνι, χωρίς να βολεύει το σεφ έτσι. Και δεν είναι και λειτουργικό. Όλη, κάθε ομάδα έχει τα γήπεδά της, το παλατάκι, λέει, πάρε ο Βενιζέλος, πάρε, λέει, εσύ, το παλατάκι, δεν ανοίγει μύτη, λέει, πάρε εσύ, Άρη, το παλέ. Ρε, να πάρουν όλοι, ο Ολυμπιακός, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό σωματείο, τσιγκάνος, και μόλις πάει να φτιάξει τίποτα, αού, αού, απ' τις τράκες και τους ρουφιάνους τους και τα παπαγαλάκια τους, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, τι άλλο έχουμε. Τι πουστιά έχουν κάνει ακόμα, Τάκη μου. Τι πουστιά έχουν κάνει. Δεν σας προλαβαίνουμε. Α, δεν παρά, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Δεν ξεφεύγουμε από την κάρτα, θα επανέλθουμε με... πάντως, για να το τελειώνουμε, αυτά τα πράγματα, έστω σαν συμβουλή σας δίνουμε,
αυτά τα πράγματα γίνονται. Ούτε στην Ουγγάντα. Με όλους τους εμπλεκομένους μέσα. Δηλαδή, ούτε στην Ουγγάντα. Τους καλείς όλους και λες εδώ τι γίνεται. Δεν είναι να τρελαινόμαστε, να αποφασίσουμε και χωρίς αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρώτα πείτε μας το αποτέλεσμα, ότι για αυτό το πράγμα γίνεται. Για να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Για να, γίνεται, για να έχετε και την εξωτερική μαρτυρία, σας κάνουμε και εμείς το καπέλο. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η ταλαιπωρία του κόσμου με αποτέλεσμα, κατά συνέπεια, να τον απομακρύνουμε όσο γίνεται από το γήπεδο. Επειδή δεν παίρνει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ναι, και ένα αυτό το παράλογο που είπαμε για την κάρτα, για τη φωτογραφία, τέλος πάντων πάνω στην κάρτα. Το άλλο παράλογο, το 50%. Φόρο στον εραστέχνη στα αεραστεχνικά σωματεία. Πρώτο το πάμε. Που ο Ολυμπιακός όλα τα αεραστεχνικά του αθλήματα, πόλο, βόλεϊ, αντρών, γυναικών, παίζουν τελικούς. Πάνε για Ευρώπη. Πάνε για. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Στην Ευρώπη και το πόλο πήρε. Ναι, παιδί μου, τα κάνει τώρα Ολυμπιακός. Το πόλο πήρε και το Super Cup γυναικών. Έτσι. Ναι. Δεν παίζουν απλά να τρώνε 20 γκολ. Ή να μην παίζουν καθόλου στην Ευρώπη, είναι για παρουσία τελικών οι ομάδες του Ολυμπιακού. Κάνουν πρωταθλητισμό και στην και Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Και με τα παίρνουν κιόλας, όχι κάνουν πρωταθλητισμό. Άλλο παράνομο, άλλο παράλογο αυτό. Όχι παράνομο, παράλογο, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα. Στο διάτρο. Arsenal, θα πω κάτι εγώ. Arsenal. Come with reverse. Όχι reverse, γιατί η reverse είναι το ποτάμι. Τι είναι αυτό, έλα με την όπισθεν. Ναι. Αγόρι μου, πώς θα... Arsenal, με την όπισθεν. Reverse. Έτσι. Come with reverse. Πού είναι η όπισθεν, δίπλα στην Τετάρτη. Άντε. Μαγκές, μια και να έρθει αυτό το παιχνίδι, από την ώρα που θα μπούμε μέσα, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, θα έχουμε το μυαλό μας και στο, πώς το λένε, πάνω στο παιχνίδι να συμμετέχουμε εμείς παίζουμε μπάλα εμείς την Τετάρτη. Στο παιχνίδι απαγορεύεται αυστηρά. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να έχει αυτό το, πώς το λένε εκεί. Το πισό. Όχι μόνο το λέιζερ. Το λέιζερ. Ποιο πισό. Λοιπόν, είναι αμαρτία από τον Θεό στον επόμενο αγώνα στους 16 που θα πάμε. Τι άλλο σου πω ότι είναι αμαρτία. Όχι. Να μην το, ούτε να το σκεφτεί να έρθει στο γήπεδο και να το ανάψει. Γιατί έχουμε τιμωρηθεί, αν δεν θυμάστε καλά. Έτσι. Άκου τώρα η UEFA πώς συγγέται. Η UEFA. Τα διαβάζει εσύ. Έλα, πες. Η UEFA. Αφού διάβαζα πριν και είχα αφαιρεθεί. Λέγε. Ναι, πήγα. Πάντως αυτό πες. Με την πρώτη μαλακία έχει κλείσει τη θύρα. Εμείς σίγουρα ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει τη συμπεριφορά του επανειλημμένα, την κόσμια συμπεριφορά του. Τέλος πάντων, με αυτά που πρέπει, πολλά είναι παράλογα. Όσοι είναι πιο κοντά στην εξέδρα τα ξέρουν, έτσι κάποια παράλογα που ζητάνε. Αυτά ζητάει η UEFA, αυτά κάνουμε. Δικό της είναι το μαγαζί, έτσι. Από εκεί και πέρα, κάποιος που θα σκεφτεί να δειχτεί ή να βοηθήσει την ομάδα με τη... Δεν βοηθείτε έτσι. Όπως το εννοεί αυτός, θα βοηθήσει κανέναν άλλονα. Όχι θα βοηθήσει την ομάδα. Τι κάνω. Θα βοηθήσει το χάρο. Το. Το χάρο θα βοηθήσει αν τον πάρει πιο γρήγορα. Γιατί πολύ απλά θα μείνει εκεί πέρα πάνω. Εκεί ακριβώς την εξέδρα, όπως θα το σκεφτεί οποιοδήποτε με κανένα λέιζερ ή οτιδήποτε άλλο. Να κάνει οτιδήποτε με πτώ. Που είναι εις βάρος όλων των άλλων και μπορεί να στερήσει σε αυτή τη χρονιά που ζούμε, που η ομάδα πάει τρένο, μπορεί να στερήσει έστω και 5 λεπτά να δει οποιοδήποτε τον Ολυμπιακό μας, δεν υπάρχει σωτηρία. Θα μείνει εκεί πέρα μόνο που θα το σκεφτεί. Το λέμε, εξηγιόμαστε, να μην παρεξηγιόμαστε. Είναι εχθρός του διπλανού του. Είναι εχθρός όλου του κόσμου του Ολυμπιακού, όποιος και να το κάνει. Άμα αγαπάς την πάρτη σου, θα την αγαπάς την πάρτη σου στο νοσοκομείο. Έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Που θα πίνεις νερά με το καλαμάκι, θα τρως με το καλαμάκι. Δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό κανείς πάνω από τους άλλους. Είμαστε εκεί όλοι για να υποστηρίξουμε τον Ολυμπιακό. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος. Είναι μόνο η φωνή, είναι μόνο η παρουσία, είναι η συμμετοχή, η συγκέντρωση στο παιχνίδι, να βοηθάμε τους παίκτες μας,
να απογοητεύουμε τους άλλους, αυτός είναι ο τρόπος, έτσι. Όλα τα άλλα, τα πιστολάκια του κόλλου και οι φωτοβολίδες και να μην δει ο παίκτης, μια χαρά βλέπουν και με τα λέιζερ, εγώ δεν έχω δει κανέναν. Και τις βολές βάζουν έτσι, δεν είναι, έχεις δει κανέναν να το ρητυφλέσει το λέιζερ. Του κόλλητα 9 μέρα τώρα. Λοιπόν, είναι καταδικασμένος με λίγα λόγια, μην το πολυτραβάμε. Ναι, αυτός που μπορεί να χάσει βολή, μια και πες για μπάσκετ, ναι, είναι μόνο η Λυκία. Πάμε παρακάτω. Αυτή που έπαιζε προχθές το Σάββατο στο ΣΕΦ, η Λουκία. Ο αδικημένος. Όσο τον φυλάει, αν υπέρξε του Ολυμπιακού, είχε βάλει 6 πόντους. 7, νομίζω. Οι 5 αποβολές. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε, τι έχουμε. Τι έχουμε, μηνύματα. Α, ναι, μηνύματα. Ναι. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Γεια σου Τάκη και Άκη. Είχα ένα ατύχημα και έχασα την όρασή μου. Αυτό που με στεναχωρεί πιο πολύ είναι που δεν θα ξαναδώ την ελευθερολογική φανέλα. Μην το λες, ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος, Γιώργος. Γιώργο μου... Γιώργο, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Ερχόμαστε τα καλύτερα. Πάντως να ξέρεις ότι είναι και πολλά παιδιά Ολυμπιακοί, τα οποία δεν είχαν γενετήσει την όρασή τους και καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Αλίμονο, εμείς θέλουμε όσο γίνεται να σε απαλύνουμε τον πόνο. Πάντως να μην απογοητεύεσαι ποτέ. Παιδιά, από δηλώσεις παιχτών της Arsenal τις προηγούμενες μέρες φαίνεται ότι δεν το πιστεύουν για νίκη, το φοβούνται το Καραϊσκάκη. Όλοι το φοβούνται. Αλέκος 7. Όλοι το φοβούνται το Καραϊσκάκη, έτσι. Αλλά για να το φοβούνται το Καραϊσκάκη πρέπει να είναι και το Καραϊσκάκη έτσι όπως πρέπει να το φοβούνται. Όλοι συμμετοχή στο παιχνίδι. Και θα φάει τα μπαλάκια της και θα πάει. Αυτό το Πετρουλάκι λέει στο Μακεδονία που βρίζει το θρύλο, ποιος θα το βάλει στη θέση του. Φίλε, αυτός φίλε είναι κλόουν. Αυτός τώρα βρίζει το θρύλο για να... Είναι στην ουσία κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πηγαίνει πίσω τον ΠΑΟΚ. Για να πουλήσει καμιά εφημερίδα παραπάνω. Πάει πίσω τον ΠΑΟΚ, θα το βάλουμε εμείς στη θέση του. Δηλαδή ο καθένας... Κανένα φίλο παραπάνω, να πει και κάτι για τον Ολυμπιακό, παραπάνω από το κανονικό. Πώς να σου πω. Δεν κοιτάει την τύφλα του εκεί. Η ουσία του θρύλου είναι. Του πάω. Κάκου τώρα. Τι να βρει το θρύλο. Ο καθένας τώρα ξέρει ότι ο Ολυμπιακός πήγε εκεί μέσα. Δείξανε καλή διαγωγή. Σταματήσαμε στα δύο. Δεν τους αφήσαμε και αυτούς να διασυρθούν. Έτσι. Όλα καλά. Μια χαρά συνεχίζουν. Τώρα ο Πετρουλάκης και ο κάθε Πετρουλάκης όπως παλιότερα είχαν τον Μπούζα. Αυτοί είναι τώρα για να τους βάζουν στην πρίζα. Να λένε ο κακός Ολυμπιακός. Να μένει ο ΠΑΟΚ στάσιμος. Στα τάρταρα να πουλάει ο κάθε ένας αυτός το εν λόγω, να μην πω και το όνομά του τώρα, ο εν λόγω να πουλάει φύλλα στην πλάτη του Ολυμπιακού, στην πλάτη και καλά του Ολυμπιακού, αλλά στην ουσία εναντίον του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτός, Άκη, πριν 3-4 χρόνια είχε πει ότι είχε πάει στην προπόνηση, την πρώτη προπόνηση ενός παίκτη που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ και του είχε πει ο ίδιος, γιατί τόσο μίσος έχει ενάντια στον Ολυμπιακό, μόνο τον Ολυμπιακό να νικήσουμε και ας χάσουμε. Ακόμα και από τον Άρη. Α, ο ίδιος έκανε... Αυτός είναι ο Ρωμάνκας. Ναι, εντάξει είναι ο κάθε βλάκας μου. Τα... Μόνο τον Ολυμπιακό, ας χάσουμε και τον όχι, Άρη. Όχι, όχι. Πριν ο Άρης πέσει πίτα αθήνη. Παπώνυρος, μια χαρά της έχεις μαγειρέψει εκεί πέρα. Είναι τα πρόβατα εκεί, σε αγοράζουνε. Αλίμονες, ακούνε κιόλας. Σώμα, 500 φύλλα. Μια χαρά, εντάξει. Τα οποία τα μισά είναι αγοράσμενα. Ρε τα πρόβατα για να υπάρχουν, ναι, που θα είναι κάποια άνε πρόβατα πουλα, που ναι, πρόβατα. Μια χαρά, εκεί μπαίνει. Το χόρτο αλλά... πάει σύννεφο. Παμπώνε, συγγνώμη για το βλάκα, σαν και το παίρνω πίσω. Αλίμονο, παμπώνυρος. Μάκες, μπράβο που κράζεται. Τούπε. Όπου με τα γλυκά. Είναι, πες μου, άρεσε να λέει. Α, γι' αυτό. Μάγκες, μπράβο που κράζεται την κάρτα φιλάθλου. Είναι ένα πολύ πονηρό μέτρο που αφορά όλη την κοινωνία και όχι μόνο εμάς. Πρέπει να αντισταθούμε. Άλλο. Παιδιά, πείτε για το Θαμνάκια. Και για το Θαμνάκια. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που σχολιάζετε σοβαρά θέματα, παιδιά, σε 7. Ο Θαμνάκιας είναι... Ο Θαμνάκιας. Ο Θαμνάκιας είναι ένας μπράβος, ρε παιδί μου, που υπήρχε στην δικογραφία τότε. Που είχαν σχετικά με ένα ξυλοδαρμό του Βασάρα. Μετά χάθηκε, αλλά τώρα είναι μέσα στους μπράβους αυτούς που έχουν πιάσει. Τι λες. Και τώρα ξαναμαγειρεύονται όλα αυτά. Ναι. Αναμοχλεύονται. Μήπως θα δούμε... βγάλουν άκρη αυτή τη φορά. Για να δούμε γιατί, τι γίνεται τώρα. Γιατί ο μεγαλύτερος... όλοι ξέρουμε. Από όλο τι γίνεται με τα τηλέφωνα εκεί πέρα, ενώ συγκεκριμένου τα τηλέφωνα του Ρουφιάνου δηλαδή και αυτού που τα έχει κάνει όλα. Δεν αγγίζεται πουθενά. Παρεπιπτόντως αυτός είχε βάλει και το Θαμνάκια σύμφωνα με τα γραφόμενα των εφημερίδων.
Έτσι, ο συγκεκριμένος. Ο untouchable. Δεν το ήξερες αυτό. Τι πάει να πει untouchable. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να μιλήσουμε κανένα τηλέφωνο, πώς δεν ξέρω το untouchable, δεν ξέρω. Δεν και παρακαλώ. Πόσο πιστεύετε, ναι, καλά βρήκε σε εμά να σε πούμε ότι θα έρθει αγώνα με την Arsenal. 3-0, το είπα και προχτές. Έγινε από την Ολυμπιακός θα κερδίσει 3-0. Και το βράδυ, το βραδάκι, όταν θα έχουμε πια προκριθεί, ο Περέας. Κάτσε εδώ, άκου ένα βλάκα. Το πεναλτάκι λέει στην Κομωτινή Καρκάρα, μόνο έτσι το σερί. Ναι. Το σερί, ναι. Το σερί το ξέρει τον πάτο. Λοιπόν, ακούσε το. Το σερί. Για ποιο πεναλτάκι. Δεν για σερί. Δηλαδή θα. Όχι, όχι, είναι τα πέναλτι. Ποιο είναι το πέναλτι, άκου. Το γκολ του Πάου, το δεύτερο ήταν offside. Δεν λέτε τίποτα εκεί. Εσείς θα παγωθείτε για τη δεύτερη θέση. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το πέναλτι ήταν. Τα έχουμε. Δεν τα. Θα τα βάλουμε Δευτέρα. Λοιπόν, τα βάλουμε Δευτέρα, ναι, οπότε, λοιπόν. Εντάξει, μωράκι, πάμε. Άκου τώρα τι γίνεται. Όχι, πότε είναι πέναλτι και πότε δεν είναι. Συνεννοούνται όλοι τσάτσι και λέει θα παίξουμε το μη πέναλτι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Ότι δεν έχει γίνει πέναλτι, έτσι, εναντίον του. Συνεννοούνται όλοι. Λέω ρε παιδί μου, εγώ τώρα μια που έχουν κρίσει όλοι για διαιτησία και αυτά, βγάζουν από ποια κάμερα θέλουν. Καταρχήν δεν υπάρχει. Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού που έφαγε ο Ολυμπιακός τι ήταν, ήταν γκολ κανονικό. Ακούω, άστο ρε. Να πάμε να πίνουμε στο πέναλτι. Συνεννοούνται όλοι για το πέναλτι. Ναι. Λέω, κάτσε να δω και εγώ τώρα γιατί κόπτονται όλοι για το καλό, ας πούμε και τέτοια να είναι όλα καθαρά και όλα ωραία. Λέω, για να δω τώρα, βλέπω τα στιγμιότυπα, χέρι ο Τελιάντερ. Λέω, για να δω, θα γράψουνε τίποτα. Ναι. Ρε, να έχουν πάρει όλες τις εφημερίδες σήμερα, όλες. Λέω στις γωνίες, έτσι, κάτι ώρα για σπορ που είναι λαλίστατοι, κάτι άλλοι από πάνω, από Βόρεια Ελλάδα, που παίζουν που έχουν τα ίδια συμφέροντα. Ρε κοροϊδά, εμείς είμαστε οι πιο τιμοί που υπάρχουν απέναντί σας. Δεν υπάρχουν. Σας έχουμε κερδίσει όλους και θα σας κερδίσουμε όλους. Για να μην υπάρχουν σκιές. Θα σας κερδίσουμε όλους. 30 στα 30 θα κάνουμε. Λοιπόν. Και το κάνουμε για εσάς, όχι για εμάς για το ρεκόρ. Να πω για εσάς. Για το συγκεκριμένο που λέει ο Άκης. Γιατί πες ότι με μία ομάδα φέρνουμε ισοπαλία. Δεν θα σε πει ο άλλος. Εγώ περίμενα να το κερδίσει. Άλλο αυτό που σε βρίζει, ο κάθε Άκης, ο κάθε Μπάτζελο. Αφού εσείς είστε το τρένο, πρέπει να το κερδίσει. Αυτά τα πούστη χαλού. Ακούστε τις πουστιές σας. Θα σκοτωθείτε μόνοι σας. Εμείς έχουμε σκοπό να τους κερδίσουμε όλους. Κάντε τα κουμάντα σας. 30 νίκες Ολυμπιακός. Τι θα κάνετε εσείς μεταξύ σας. Λοιπόν. Έτσι. Που είσαστε τώρα αγαπημένοι Άκη. Για πολύ. Όσο πλησιάζει, θα δείτε τι έχει να γίνει. Τι, το Σαββάτο, εγώ δεν είχα πάει στην Κομωτινή. Είχαν πάει κάτι φίλοι μου. Ένας από αυτούς μου είπε, ακούστε ρε Μάγκες Ολυμπιακοί, τι γίνεται σε αυτό το γήπεδο. Μπαίνει ο Ολυμπιακός μέσα, μαζί με το Πανθρακικό. Χειροκοτάτε λίγο. Στη διάρκεια του αγώνα, ό,τι καλό πήγε να κάνει ένας παίκτης του Πανθρακικού, αδιάφοροι ήταν στα επίσημα εκεί πέρα, εκεί, στην εξέδρα που είναι στα πλάγια, στο Αράουτ. Τίποτα. Δηλαδή έκανε μια τρίπλα ένας, δεν του έλεγε, μπράβο ρε παιχτά, δεν έκανε τίποτα. Όταν ο διαιτητής έδινε ένα φάουλ ή ένα Αράουτ που ήταν υπέρ του Πανθρακικού και τον Ισοπιακού, τότε σηκωνόντουσαν και βρήκανε τον διαιτητή και τους φέρνει στο Ολυμπιακό. Δεν λέγανε τίποτα καλό για την ομάδα τους. Απλά περιμένανε κάποια στιγμή του Ολυμπιακού που θα κερδίσει ένα φάουλ που και κατά τη γνώμη του δεν ήταν φάουλ για να σηκωθεί να βρήσει. Μα για να σου πω δεν γιατί. Πήγε στο γήπεδο για να χειροκροτήσει τον Πανσεραϊκό. Πώς το δικαιολογεί αυτό. Το Πανθρακικό. Πώς το δικαιολογεί. Μίσος, εντάξει. Δεν είναι η ομάδα του Πανθρακικού, ρε Τάκη. Α, ναι, ναι, και αυτό βέβαια. Άσε, ρε Τάκη, τώρα πάνε κι άλλα. Πάω κτζίδες. Πάει κατεπιγραμμένος. Με το μανδύα της εκάστοτε ομάδας. Ρε πάει, ο κάθε πικραμένος. Δεν χειροκρότησε την ομάδα, την προσπάθεια, ρε παιδί μου, έβαλε το δεύτερο γκολ ο Πανθρακικός. Μετά το τρία. Εκεί σηκώθηκε να δει, μπας και γίνει κάτι. Ρε εσύ. Όσο ήταν 4-1. Ίσο 1-0 που οργήθηκε ο Ολυμπιακός, ίσο 2-1 τέλος πάντων. Και έκανε μια ενέργεια καλή ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Και μετά κέρδισε ένα φάουλ, τότε σηκωνόταν να βρίσει. Καμία προσπάθεια παίκτη Πανθρακικού δεν χειροκρότησε.
παρά περίμενε πότε, κατά τη γνώμη του, θα ευνοηθεί παίκτη στο Ολυμπιακό για να σηκωθεί να βρει. Δεν υπάρχει αυτό. Τι να ευνοηθεί, κατά τη γνώμη του, οποιοδήποτε σφύριγμα υπέρ του Ολυμπιακού αντιδρούσε. Αυτό. Αυτό, Τάκη μου, είναι γιατί δεν είναι η ομάδα σου. Έχει πάει εκεί με το Μανδύα. Καλά, θα υπήρχαν και κάποιοι από αυτού. Αλλά είναι επηρεασμένοι στην βλακεία και στην προπαγάνδα του κάθε βλάκα. Και δεν βλέπετε την τύφλα σα. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε σε καμιά γράμμα. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Παιδιά, γεια σας. Γεια σου. Είμαι ο Χριστάκης ο Βολιώτης, ο τραγουδιστής που λέει τον ύμνο. Γεια σου ρε Χρυσά. Γεια σου Χρυσά. Έλα φίλε, Τάκη. Έλα. Άκουσες. Ναι, σ' άκουσα φίλε μου. Λοιπόν, άκου να σου πω. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, οι φίλοι του Ολυμπιακού και οι αντιολυμπιακοί. Μη δίνεται σημασία. Ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα πρώτος και όλοι οι άλλοι θα είναι από 15 και 20 βαθμοί και κάτω. Το μόνο καλό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ξέρεις ποιο είναι. Έχει κάνει όλη τη φίλατρο Ελλάδα να ασχολείται μόνο με τον Ολυμπιακό και να μην κοιτάνε τις ομάδες τους. Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Συμφωνείτε? Χρόνια τώρα γίνεται αυτό. Ναι, θέλω να σου πω, συμφωνείτε? Ναι, βέβαια, αφού σου είπα ναι. Λοιπόν, άκου και ένα άλλο. Όταν έγινε η κλήρωση του Champions League, ήμουνα σε ένα πρακτορείο μέσα και όταν έγινε η κλήρωση αρχίσαν και με δουλεύανε ότι ο Ολυμπιακός θα φάει τεσσάρες, πεντάρες ιστορίες. Και όταν τους ανέφερα Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτες και έτσι, αυτοί επιμέναν ότι εμείς θα πάμε, έβαλα 100 ευρώ στοίχημα και δεν είχε ψυχή κανένα να το βάλει ότι ο Ολυμπιακός στον όμιλό του θα τερματίσει πρώτος. Και μέχρι χτες πρώτοι μας πάμε την πάλι. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Όπως είχα πει εγώ, ο Ολυμπιακός θα πάρει από 12 βαθμούς και πάνω. Και θα πάρουμε 12. Και τελικά θα πάρουμε 12. Σαν να είμαστε πρώτοι στον όμιλο αυτό. Ε, βέβαια, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουτάκι και οι δυο σας. Είμαι σε μια ταβέρνα στους Αγίους Αναργύρους, λέγεται Μουργιές. Σας έχω καλεσμένους όποτε θέλετε, ένα τραπέζι από μένα. Εντάξει, παιδιά, και κάθε φορά που βγαίνω στο πρόγραμμά μου, τους λέω τον ύμνο γιατί δικαιούμαι, είναι συντή δικό μου. Ε. Ναι, βέβαια. Και κάτι Παναθηναϊκοί που πάνε να κουνηθούν, λέω θα σας πω και τον ύμνο του Παναθηναϊκού και αρχίζω περαία μου με το Σαρωνικό σου και έχουν τελειώσει. Λοιπόν, σας καλώ να έρθετε. Να σε καλά. Και πάντα Ολυμπιακός μπροστά, δυνατός. Και όλοι εμείς από πίσω δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί μέσα στο αίμα μας δεν είναι ο Μαδούλα όπως είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός αυτή. Αυτή είναι ο Μαδούλης. Τους έκανε ο Κόκαλης, τους διέλυσε. Ο Κόκαλης τους διέλυσε αυτούς. Είναι έτσι, για δεν είναι. Άκου, φίλε. Και συνεχίζει ο Μαρινάκης. Σωστό. Αλλά αυτούς τους έχει διαλύσει ο κόσμος του Ολυμπιακού και παλιότερα κι άλλοι προέδροι και ο Νταϊφάς και ο Γουλανδρής. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πάντα βοηθά άκου. Τους έζησα εγώ πιο παλιά. Ο κόσμος και ο κάθετος πρόεδρος του Ολυμπιακού φροντίζει να τους απογοητεύει κάθε χρονιά και να ξέρουν από πριν αρχίσει η χρονιά ότι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Ακούστε, ο Ολυμπιακός έχει αυτό το προτέρημα. Έχει καλούς προέδρους, παρότι η φιλαθλή του είναι, ξεκίνησε από την εργασία, τη φτώχεια, από περίμενε, την ησυχία του Πειραιά. Λάθος, δεν είναι τύχη. Αλλά έτυχε να έχει καλούς προέδρους. Λάθος το λες. Όχι καλούς προέδρους. Έχει οπαδούς προέδρους. Ναι ρε παιδί, ναι. Αυτό δεν είναι τύχη. Αυτό δεν είναι τύχη. Δεν είναι τύχη αυτό. Είναι οπαδός. Και ο Μαρινάκης, και ο Κόκαλης, και ο Νταϊφάς, και ο συγχωρημένος ο Γουλανδρής. Είπες Χρήστο, λες ότι αποτελείται από λαϊκά στρώματα ο κόσμος του και τέτοια, παρόλα αυτά, οι φορτωμένοι, έτσι και φορτωμένους Ολυμπιακούς που αγαπάνε την ομάδα. Άκου, δεν υπάρχει κοινωνικό στρώμα στον Ολυμπιακό. Από τον εργάτη μέχρι τον εφοπλιστή, βάλε ό,τι θέλει. Ίδια τρέλα. Έχουμε την ίδια τρέλα. Είναι ο Ολυμπιακός σε μια γωνία του μυαλού μας. Ρε παιδιά, ακούστε με λίγο.
Πρόλαβα τερματοφύλακα τον Καραπατή. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Πρόλαβα τερματοφύλακα τον Καραπατή που φοράγε την τραγιάσκα. Μεγάλος τερματοφύλακας. Μετά το Θεοδωρίδη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχω ζήσει. Ναι, αλίμονο. Τα ταμπούρια είμαι, ταμπουριώτης είμαι. Αλίμονο. Λοιπόν, ξέρετε τι έχω ζήσει. Περίμενα κάθε Κυριακή μεσημέρι να έρθουν οι μεγαλύτεροι. 5 χρονών ήμουνα. Να με πάνε στο Καραϊσκάκι να δω τον Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακός έπεσε στο χώμα με τη Μίλαν φιλικά και με τη Ίντερ, οι άλλοι υπόλοιποι ήταν με τους αμπελόκηπους και με τους, ξέρω εγώ. Με το Γουδί. Με Ματσόλα μέσα, με Ριβέρα, με τα πάντα. Το 2-2. Α, μπράβο. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Ολυμπιακός και τον Γουλανδρή έζησα. Μεγάλος πρόεδρος. Και τον Ταϊφά. Μεγάλος. Επί Ταϊφά έκανα και τον ύμνο. Έκανα το δίσκο επί Ταϊφά. Προεδρία Ταϊφά. Θεός έκανα το δίσκο του Ολυμπιακού. Μεγάλος ο Κόκαλης. Μεγάλος ο Μαρινάκης. Άπραβο. Θέλω να σου πω, τον Ολυμπιακός ευτύχησε να έχει πλούσιους προέδρους που τα είχαν και τα δίνανε και τα ρίχνανε. Λόγω αγάπης προς τον Ολυμπιακό. Άπραβο. Αλλά μην ξεχνάτε και τους εργάτες που πέτανε ένα μεροκάματο στο λιμάνι και ξέρω εγώ και ματώνανε για να πάνε να δουν τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Γιατί και τώρα πρόσφατα, ακόμα τώρα, αυτά τα τελευταία 20 χρόνια, 30 που θυμάμαι εγώ, παιδιά που δεν έχουν να φάνε και προτιμούσαν να πάνε στο Κοσάρικο. Και τώρα, και τώρα, ναι, ακόμα χειρότερα. Έτσι. Να πάνε στην Κομωτινή, να πάνε στο Έγκυο. Τα χειρότερα τώρα, τα λέω για πιο παλιά. Τώρα φτάζουμε τα χειρότερα. Τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, φίλε, καλό βράδυ. Να καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να πω χαιρετίσματα στην κυρία Τούλα, τη μητέρα του Βασίλη του Ανοιχτομάτη. Εγώ στον Νίκο τον Γνού που γιόρταζε το φιλαράκι. Ναι, και από μένα Νικόλα μου. Νικόλα μου. Στο Λοσάντα τον Νίκο. Νίκο τον Λοσάντα. Άντε, Λοσάντα. Ναι, Λοσάντα Νίκο. Κάτσα, το πω και εγώ. Ναι. Άστο, μόνο Νίκο, άστο Λοσάντα. Λοσάντα το λένε. Γεια σου Νίκο, πολύ χρόνο. Και στον Άγι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Oh yes. Εμπρός. Κάνα διάλειμμα δεν κάνει. Εμπρός, φίλε. Γεια σας. Γεια. Τι κάνουμε? Καλά. Εμείς καλά, εσύ? Πάμε παρακάτω. Γεια σου, Θανάση, δάσκαλε. Γεια σου, Θανάση μου. Παιδιά, θα ακούτε από το τηλέφωνο. Πιο παλιό και από σένα. Για να μην έχει επιστροφή, ναι. Θα χαμηλώνει την τηλεόραση. Για να μην μπερδεύεστε, παιδιά, άλλο τηλεόραση. Εμπρός. Χαμηλώνετε τη φωνή. Εμπρός. Ναι. Ναι. Γεια σου, Αγγί. Γεια χαρά. Γεια σου, Αγγί. Λοιπόν. Άγγιεσαι, ακούγεσαι, δηλαδή σας βλέπω στην τηλεόραση, μιλάτε μετά από 15 δευτερόλεπτα. Απλά θα προσπαθήσουμε να συνοηθούμε, έτσι, Άγγι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πουθενά. Η θύρα 13 έχει ξενερώσει τελείως, δηλαδή με τον Αλαφούζο, συμφωνούμε σε αυτό? Ναι. Έχει πάει στο Τριώροφο, έχει μιλήσει με τον Κοντονή την προηγούμενη μέρα. Ναι. Έχει πάει στο Τριώροφο. Και τους έχει πει ότι εγώ την επόμενη μέρα άμα πετάξει οτιδήποτε μέσα φεύγω. Είναι έτσι. Λοιπόν, τα έχουν κάνει επειδή ξέραν ότι, δηλαδή τώρα αυτή η ομάδα που κατέβηκε με τον Εσχέν, τον Ηρακλή, το Καφρατζόβλιο. Ήταν η ίδια εντεκάδα, συνεπτία, όχι με ρόμπους τώρα, δεν ξέρω πώς θα λένε αυτοί τώρα, ρε ρόμπο και τα τέτοια. Λοιπόν, θα γινόταν ένα γλέντι, παιδιά. Που θα έπαιζε με εμάς, πήγες να πεις. Ήταν η ίδια δεκάδα που θα έπαιζε και με εμάς. Που είχε κατεβάσει σε αυτό που δεν έγινε. Μιλάμε για διασυρμό και όλα αυτά που λέμε τώρα. Ότι δηλαδή αυτά από μετά τη διακοπή του παιχνιδιού. Ότι δηλαδή τα ρίξαν αυτά μετά τη διακοπή του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός ή κάτι γινόταν. Θα τα φυλάγανε και μετά. Ναι, θα τα φυλάγανε μόνο. Για να φτιάξουν καμιά οικοδομή, ρεάκι. Ναι. Όχι, ναι. Όπως και οι αναρχικοί χθες εκεί που τις βρήκανε, δηλαδή κάτι βολότο, δεν τα είχαν για χθες. Όχι. Τα είχαν και μετά από 10 χρόνια. Για το, ναι, γιατί είναι. Και μήπως για την πρωτοχρονιά. Για καμιά. Τέλος πάντων. Να σου πω, επειδή Τετάρτη είναι όλα τα λεφτά, φίλε μου. Τετάρτη είναι όλα τα λεφτά. Άκι, Τάκι, είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν.
Ένα τελευταίο ήθελα να πω. Κάτσε, γιατί το ξέχασα. Πες, να πάμε και σε διάλειμμα. Ήθελα να σου πω κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή. Αλλά δεν αξίζει να ασχολείσαι κιόλας, αγαπητέ να πούμε. Α, μπράβο, ξέρεις τι τις πονάει περισσότερο απ' όλα. Τα γήπεδα. Τις πονάει ότι δεν έχουν ποτέ. Εμείς είχαμε τον Ταϊφά, είχαμε Ολυμπιακούς Προέδρους. Ο Αλαφούζος ερχόταν στο Καραϊσκάκι. Είναι έτσι. Ναι, αμέ. Ερχόταν στο Καραϊσκάκι. Και στο Ρέντι, με κασχόλια. Μέχρι και στο μπάσκετ έχω ακούσει. Ναι. Έχω δει, υπάρχει σελίδα. Μα ο αδελφός και ο πατέρας είναι Ολυμπιακοί. Έφταζε πριν σε ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ναι. Είχαμε τον Βαρβινογιάννη που έλεγε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Γι' αυτό έχουν τρελαθεί, έχουν φρικάρει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, αν το πάνε τώρα με το Μαρινάκι, γιατί είναι οι τρεις τους και πάνε, ξέρεις, προσπαθούν, έχουν ρίξει όλα στο Μαρινάκι με. Τίποτα, έχουν κάνει τρία-τρία, ναι. Και τα ρέστα. Για να κλείσουμε, μην αγχώνεσαι. Να πούμε τον άλλον που πετάει τα 50 ευρώ, λέει στους γεννητές φάρφο σπίτι σας. Είναι έτσι, Άκη. Έτσι, βέβαια. Άκου τώρα. Τίποτα άλλο, γιατί θα πω περισσότερα, ρε παιδιά. Λοιπόν, όλα τα Τετάρτη δεν υπάρχουν πουθενά. Τετάρτη φωνή, τίποτα άλλο. Εγώ ελπίζω, γιατί είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Έστω. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Θα κερδίσουμε. Γεια σου, παιδιά, μάγκες, και συνεχίστε έτσι. Γεια χαρά, γεια σου, φίλε. Ή θα κερδίσουμε, ή θα χάσουμε. Ή θα νικήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Πάλι διάλειμμα. Κάτσε πάλι, δεν έχουμε κάτι. Δεν κάναμε την παραγγελία. Πάλι μαζί, να διαβάσουμε. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Μητσιρίκη από τη Ρόδο και τον Μελέτη. Πάμε σε το συμπαίκτη Θανάση. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μην διαβάσουμε. Έχουμε γαμουλά. Συγγνώμη. Ναι, πάμε και διαβάζουμε μετά. Μάζε. Καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, Άκη. Με λένε Νίκο Ολυμπιακός. Χρόνια πολλά, Νικόλα. Χρόνια πολλά κιόλα. Να σε καλά. Θέλω να μου πείτε λίγους λόγους, γιατί υπάρχουν πολλοί λαγοί οι οποίοι μου λένε για τους Ολυμπιακούς και τέτοια. Θέλω να αναφέρετε μερικούς λόγους που να πείτε γιατί κάποιος να είναι Ολυμπιακός. Αυτό, φίλε, δεν μαθαίνετε, γεννιέται. Γεννιέσαι. Αυτό το μάθει. Εσύ από μόνο. Ακού, πες τους λαγούς. Δεν είναι... πάμε σχολείο στην πρώτη δημοτικού. Θα μάθουμε το Α, το Μήλο, το Ιρένα. Όπως το λέγαμε, δεν θυμάμαι. Ακού, τι θα τους πεις για να είσαι. Αυτό από μόνο του, γεννιέσαι. Λοιπόν, άκουτε να του πει, είναι Ολυμπιακός. Πιάσουμε για πρωταθλήματα, για νίκες. Ολυμπιακός θα πει είναι αυτό. Ούτε σα συμβαίνει αυτό που δεν έχει. Να του πει τι για τα πρωταθλήματα πιο πολλά, για τις νίκες πιο πολλά απέναντι στους αντιπάλους, για εκδήσεις που έχουν ζήσει παραδέχος είναι. Να του πει για τις δωροδοκίες που έχουν κάνει και του σώσαμε τη Β' Αθηνική. Τι να του πει. Να του πει για το βρώμικο που έπνεε, για τα τάγκ, για τα λεφτά με στα λουλούδια. Όλοι. Μπόχα και βρώμα ιστορία. Τι να τους πεις. Τέλος. Καλό βράδυ. Πάμε. Αν δεν είσαι... Δεν μπορώ να καταλάβουν αν δεν είναι ένας από εμάς. Τι να πεις. Τι να εξηγήσεις δηλαδή σε ένα. Θα παγώ σε ένα λεπτό. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Νεκτάριος Σκοπεύκη, Ολυμπιακός. Όνομα. Νεκτάριος Σκοπεύκη. Νεκτάριος Σκοπεύκη. Ναι, έλα, Νεκτάριος. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα, να τα υπενθυμίσω μάλλον. Σωστό που ξεχάσει, στους τελευταίους 9 αγώνες τελευταία αγωνιστή στο Champions League έχουμε 8 νίκες, μία ισοπαλία, αίτητη δηλαδή. Στους τελευταίους 9 αγώνες. Όχι, τελευταία αγωνιστική. Α, ναι, το θυμάμαι, ναι. Στις ομίλους, στον ομίλο. Την έκτη αγωνιστική. Ναι, όπως και η Arsenal, συγγνώμη Νίκο, όπως και η Arsenal που αύριο θα αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό. Μεθαύριο. Αύριο. Τρίτη είναι σήμερα. Αύριο θα αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό. Έχει να βρεθεί εκτός ομίλου. Μετά τους ομίλους που προκρίνεται κάθε φορά στους 16. Εκτός 16. Από το 99. 16 ολόκληρα χρόνια μη θα την πετάξουμε έξω. Σωστό. Για να δούμε μερικοί που είναι καναπέ αύριο και παίζουν Ευρώπη.
και σε 19 αγώνες στην έδρα μας, τους τελευταίους 19, 14 νίκες. Μπράβο, ναι. Για πείτε μου ποια ελληνική ομάδα τώρα που κάνει αυτό. Ναι. Αυτό, παιδιά, καλή επιτυχία. Γεια σου, παιδιά. Και τι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε, παιδιά. Και εμείς, δίκιο, και εμείς. Και τι, και με όλες τις ομάδες τις πρωταθλήτριες. Ρεάλ. Ναι. Με τις πρωταθλήτριες, άλλο τώρα. 19 αγώνες στο Καραϊσκάκη, το είπε και ο Νικόλας. 15 νίκες ο Ολυμπιακός. Νεκτάριος. Νίκο το λέω, τι Νεκτάριος. Τελευταίος Νεκτάριος. Νεκτάριος, κάτσε. Κάτσε. Ρε παιδιά, ο Νίκος ήταν ο Νεκτάριος. Νίκος ήταν προηγούμενος. Λοιπόν, 19 αγώνες συνεχόμενος Champions League αγώνες στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός έχει 14 νίκες και 3 νομίζω ήττες και 2 ισοπαλίες, δεν θυμάμαι. Απ' την Πέφκη, ναι, έτσι καλά τα πες. Ναι. Απ' την Πέφκη. Λοιπόν. Καλησπέρα. Τι. Το σχόλιο σας. Τι έχουμε, γραμμή. Να τα πω γρήγορα, γρήγορα. Το σχόλιο σας για τη δήλωση του Ελευθερόπουλου ότι είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός της 20ετίας. Έχει δίκιο. Και για να παίζει τον Ολυμπιακό της 20ετίας. Έχει δίκιο. Έτσι, για να τα λέει αυτός που έχει παίξει, δεν τα λέει κάποιος που δεν έχει παίξει. Ναι, μην έτσι. Το πάτε τώρα, είχαμε κάποτε Τζιοβάνι, είπε για ομάδα ο Ελευθερόπουλος, για ομάδα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος επιθετικός της ομάδας, Συντέγε, Φίμπο ή Πουλίδο, όλοι. Μάγκες, πείτε κάτι, ναι, δεν γνωρίζουμε κανένα παίκτη εμείς ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Όλοι, όποιος φοράει την ερυθρόλευκη, είναι παίκτη του Ολυμπιακού. Καλά, σου λέει, ναι. Άλλο, καθένας έχει τα χαρίσματά του, ναι, έτσι. Ο Ιντέγκε, τα ξέρετε, ο Φίμπο είναι μία επαφή. Ο Ιντέγκε με λίγα λόγια έχει τρία πόδια. Ναι, τρία πόδια. Ο Φίμπο είναι της μίας επαφής, touch and go. Ο Πουλίδο, και ο Πουλίδο είναι το ελάφι. Είναι πιο τρίπλε. Λοιπόν, Μάγκες, πείτε κάτι για το καραφσάιντ γκολ του ΠΑΟΚ και για το πέναλτι που δεν έδωσε στη Βέρεια. Ναι, τι να πούμε. Εντάξει, τώρα κάθομαστε να με ψημιρούμε. Εμείς θα με το κάθε καραγκιόζι για αυτά που κάνει η Γελία. Θα κάνουμε δίκη και εμείς το θωμά είδε. Τι θα κάνουμε δίκη. Τα είδαμε. Τα χάλια του. Πάντως, να ξέρουν ότι τα γεγονότα δεν είναι μόνο αυτά που λέτε, είναι και αυτά που δεν λέτε και που αποκρύπτεται. Δηλαδή η πραγματικότητα δεν είναι, είναι κάπου στη μέση. Όχι στη μέση, δεν υπάρχει. Η δικιά σας είναι εικονική πραγματικότητα. Αυτή που παρουσιάζουν κάποια παγκαλάκια. Ρε Μάγκες, ξεχάσατε, δεν ξεχάσαμε τίποτα. Το Βόλιο Ανδρών και των ναι. Γυναικών με πάω. Άκης αγαπάμε, αλλά ο Τάκης είναι ένας ή είσαι ένας. Ένας, ναι. Δύο φαινόμενα. Λοιπόν, Μάγκες. Η καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο ήταν 98-99 και μετά η σημερινή. Λοιπόν, πάμε. Αυτό που είπε για το Βόλεϊ ο φίλος. Ναι. Τι έγινε εκεί πέρα πάλι. Τι έγινε. Δύο νίκες. Μία στο τα κορίτσια εκεί στη... Στο εξωτερικό. Στο Μαντρί που παίζανε. Που αυτό δεν είναι γήπεδο, πρέπει να το κλείσουνε. Δεν υπάρχει αυτό το γήπεδο. Είναι μια φιλιότητα. Εξωτερικό. Τι εξωτερικό. Δικό μας. Ναι, δικό μας. Που είχαν μαζευτεί αλλά... πάλι χίλια άτομα. Όπως παλιά στη Σαλαμίνα που ήταν κάτι εξωτερικό. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, για να το λέω και την αλήθεια, ήταν πιο καλή συμπεριφορά από άλλη. Όχι, μεσημή. Εντάξει, όχι. Όταν... Ήταν μόνο στα φτισήματα και στις βρισκές. Τέλος πάντων. Καλά που είχαν στεγνώσει και μισή. Και στο Καραϊσκάκι, στο Ρέντι, 3-0. Σε χρόνο 0. Δηλαδή, πανεύκολα. Δεν υπάρχει πανεύκολα, παιδιά. Να. Ολυμπιακού, μαζί με το πόλο, έτσι, αντρών γυναικών, που διεκδικούν τίτλους ευρωπαϊκούς. Αύριο τι έχουμε, αύριο παίζουμε 7 η ώρα στο Ρέντι, γυναική ομάδα βόλεϊ για τους 16 να προκριθεί η ομάδα μας. Ναι. 7 η ώρα, Μάγκες, αύριο στο Ρέντι. Με μια Ουγγρική. Άλλωστε ταξίζουν, ναι. Ναι, με μια. Ουγγρική, τώρα θυμάμαι. Με μια Ουγγρική που στην Ουγγαρία, εκτός από το Βερολίνο που θα πάμε στο μπάσκετ, θα πάμε και Ουγγαρία τέλος Απριλίου ή Μαΐου, δεν θυμάμαι, στο Πόλο, που θα παίζουμε τελικό εκεί. Τι καλησπέρα. Έκανε, Βασίλη, αυτός εκεί που μου γράφεις. Τι. Όχι, μου γράφει εδώ. Ναι, καλησπέρα. Εμπρός. Ακούτε. Ναι, ακούμε. Ακούμε. Έλα, φίλε, χαμήλωσε την τηλεόραση σου τελείως, να μας ακούσα το τηλέφωνο. Τι κάνουμε. Μια χαρά, εσύ. Ωραία, ωραία. Εγώ είμαι Πάνθυρας από Νέα Σμύρνη. Πάνθυρας. Ναι, έλα. Έλα, φίλε, λέγε. Θέλω να πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε. Παίζετε πολύ ωραία μπάλα φέτος.
άσχετα τι λένε οι υπόλοιποι. Όχι όλοι, τι να πούνε, μόνο κάποιοι, ο περισσότερος κόσμος, εσύ που στρέφεσαι ένα πάθυρας, δεν σε ρωτήσε, έτσι. Ότι όλους τους φίλους, δεν έχουμε όλο τον ομάδο, δεν σου λένε, τι σου λένε. Άλλο τι λέει ο κόσμος θα βρίσκει μεταξύ του, οι άλλοι πάνε να μας μπερδέψουν. Οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Όχι, καταλαβαίνουν, ναι, αλλά πάνε να κάνουν τα δικά τους. Ναι, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι γίνεται. Απλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Όπως και ο Πανιώνιος, έτσι, μια χαρά ομάδα, όλη η Ελλάδα του έχει βγάλει το καπέλο. Και χθες με τσάμπα γκολ έφαγε, χθες. Με offside γκολ χάσαμε. Ναι. Ναι. Τώρα με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Το Σάββατο περιμένουμε όλοι οι νέες με την ΑΕΚ. Ναι, να σου πω, γιατί έχει τέτοιο μίσος απέναντι σας αυτή η ομάδα. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ πρόσφυγες από αυτούς. Για θα το ακούσω εδώ, το οποίο φίλος. Το μίσος είναι γιατί βγαίνουν και λένε ότι είναι ομάδα πιο ιστορική και κάτι τέτοια. Ο Πανιώνιος είναι και από όλα νομίζω πριν από την ΑΕΚ. Ναι, έτσι νομίζουμε. Όχι, το παίζουν πιο πολλοί πρόσφυγες αυτοί. Εντάξει, τέλος πάντων, βλακίες είναι αυτά. Αυτό με τα λεφτά της Δομαρχίας που θέλει να δώσει στην ΑΕΚ, εσύ που είσαι Πανιώνιος, που δεν έχεις γήπεδο, που είναι υποκατέρευση στο γήπεδο της Νέας Μήνης, δεν είναι λάθος. Εντάξει, στην ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου. Όχι, η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου γήπεδο. Για τον Παναθηναϊκό να μας ρωτήσεις. Για τον Παναθηναϊκό, το ίδιο λες. Και οι Πανιώνιοι και εσείς, παιδιά, πρέπει να αντιδράσετε σε αυτό το παράνομο που πάνε να κάνουν. Τι θέλει να σου πει ο Τάκης, σου λέει, εντάξει με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν έχει καθόλου γήπεδο. Λέμε για μια ομάδα που έχει γήπεδο, όπως ο Παναθηναϊκός, έτσι, που θέλει, λέει, και καλά την ομαρχία, 8 εκατομμύρια το εξοραίσει. Δηλαδή τη Νέα Μήνη, ο Πανιώνιος να μην πάρει λεφτά από την ομαρχία του. Να μην φτιάξει γήπεδο. Ναι, να μην αυτό, το ίδιο, να μην το φτιάξει. Βέβαια. Που είναι και πρέπει και εσείς οι οργανωμένοι του Πανιωνίου, ο παδί του Πανιωνίου, όλος ο κόσμος του Πανιωνίου με λίγα λόγια να διεκδικήσει. Να διεκδικήσετε, παιδιά. Εσάς τρώνε. Τον Απόλλον, τον Γάλεο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Εσείς όχι, πρέπει να διεκδικείτε. Να διεκδικείτε. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν μένει έτσι ένα οπαδός, καταλαβαίνω τι γίνεται και μένω στην κακομοιριά μου. Πρέπει να αντιδράσετε. Δηλαδή με την ώρα. Και θα αντιδράσουμε από το Σάββατο, πιστεύω ότι όλοι θα είναι γεμάτοι. Μακάρι, τέλος πάντων. Αλλά αυτό, ο Τάκης σου λέει και γενικότερα, δεν μπορεί να διεκδικεί. Στον αγώνα του, εγώ το λέω γενικότερα. Ένα λεπτό, Τάκη. Λοιπόν, και επαφίεται περισσότερο ως προς το οικονομικό. Δεν γίνεται να παίρνουν ομάδες, ας πούμε, ό,τι ισχύει για όλες τις ομάδες, να ισχύει, ό,τι ισχύει για... Ό,τι πάνε με μαγειρέματα, όπως πάντα, έτσι. Να ισχύσει για τον Παναθηναϊκό, να ισχύει για όλες τις ομάδες. Αυτό. Έτσι. Εντάξει, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σου έχουμε. Καλή επιτυχία και εσείς αύριο. Και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γιατί είναι και ο Πανιώνιος, είναι παράδειγμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με Έλληνες παίκτες, έτσι, πιτσιρικάδες. Ναι, αυτό το ποδοσφαίρο που θέλετε να διαλύσετε. Ναι, αυτό είναι το ποδοσφαίρο. Ρε παιδιά, την Παρασκευή είναι η κλήρωση, όχι την Πέμπτη. Παρασκευή είναι η κλήρωση του Champions League που θα είμαστε εμείς στους 16. Την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη. Μήπως γίνεται Πέμπτη, μπορεί να γίνεται και Πέμπτη. Όχι, Άκη. Άκου που σου λέει, όχι, περιμένω και τους αγώνες του UEFA και τις κάνουν μαζί. Η μία το μεσημέρι του UEFA και το απόγευμα του Champions League. Α, ναι, γιατί περνάει και ο τρίτος του UEFA. Τόσα χρόνια από Champions League. Δεν με νοιάζει με ένα κλήρωση. Όχι, δεν με νοιάζει. Όποιο και να πέσουμε. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός είναι στους 16. Δεν σας βλέπω. Στο οπτικό μου πεδίο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, γεια σου. Παιδιά, θα ήθελα να πω σήμερα, σχολιάσω γενικά για αυτό που πάτε στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Με τις κάρτες φιλάθλου. Θα πούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές, ναι. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια μεγάλη κοροϊδία. Γιατί όλα τα γήπεδα, εκτός από το Ολυμπιακού, το Καραϊσκάκη, στην περιφέρεια της Αττικής βρωμάνε, όπως εγώ. Είμαι αυτός που βρωμάει. Βρωμάνε δηλαδή, τι εννοείς. Βρωμάει ο ίδιος. Καλό βράδυ, ρε φίλε. Βρωμάει ο ίδιος, όπως εγώ λέω, βρωμάει. Άλλο πάλι, παπαριά υπεράκι.
Ρε, δεν ξέρεις, μπορεί πήγαινε να πέσω στον ποινίο. Εντάξει, δεν ξέρεις, θα άσε. Με ένα κουμπά χλωρίνη και πλήση. Αμα δεν ξέρουμε τι θέλει να πείτε. Βέβαια. Όχι, είναι ο ίδιος που παίρνει τηλέφωνο και λέει βρωμάω. Ο άλλος που έλεγε τι έχω στο στόμα μου. Ναι, όχι, αυτός είναι άλλος που βρωμάει. Ο άλλος με το στόμα του είναι εδώ. Άμα, αυτό που έχει, αυτό το έχει εκεί. Έλα, εντάξει, μπορεί, μπορεί να το έχουμε παρεξηγήσει το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι καθόλου παρεξηγήσει. Εντάξει, τώρα. Να μου σε εμπιστοσύνη. Σίγουρα, απόλυτη. Δευτέρα είναι η κλήρωση. Φίλε, γιατί τη Δευτέρα, ρε φίλε. Ναι. Α, είναι του. Είναι. Του Πολιούχου, τη Λοζάνη. Και δεν είναι τη Λοζάνη, ο Πολιούχο. Τη Λιόν. Τη Λιόν. Τη. Στο Μονακό. Α, Μονακό. Ναι. Τη Λιόν. Νιόν. Νιόν. Ναι, ναι, τη Λιόν. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Αριανός είμαι. Γεια σου φίλε Αριανέ. Το όνομά σου πες. Για τον μπάσκετ ήθελα να μιλήσω. Πες το όνομά σου, το όνομά σου και μιλάμε για ό,τι θέλεις. Όλοι όνομα. Για τον κόκκι. Αντώνης. Έλα Αντώνη. Για τον μπάσκετ, ναι, έλα. Για τον μπάσκετ. Θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις την ομάδα μου. Τρίτος άφησε φέτος φίλε. Ο Άρης. Μακάρι, γιατί τα εκάκια και οι υποκτήτες θέλω μιλάνε και όλοι είναι από κάτω. Όχι, άλλο μετάλλο έχεις εσύ. Πώς είπες? Άλλο μέταλλο έχει ο Άρης. Το απέδειξες μέσα στο ΆΚΑ με μια ΑΕΚ που ήθελε να κάνει. Ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Αλλά η ΑΕΚ να κάνει από δύο κουβέντες. Πήγαμε μέσα εκεί και δείξαμε ποιος είναι αυτοκράτορα. Και το απέδειξες και με τον ΠΑΟ. Έχεις καλύτερη ομάδα και αυτό που είπε ο ΆΚΑ. Και από τον ΠΑΟ. Αλλά από σας μπορώ να πω. Είστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και απορώ γιατί κάνατε αυτές τις δύο ήττες. Ήταν αρχή της ομάδας της χρονιάς. Στο τέλος κρίζει το λάθος. Οι τέσσερις πόντοι που έχουν διαφορά θα πάνε 15. 15 πόντους θα πάνε μέσω σεφ. Θα το κανονίσει ο πρώτος παίκτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Βασίλης Πανούλης, μαζί με, τον Πρίτεση και τον Μάτζαρη. Και όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Πάντως, δηλαδή και οι άλλοι. Τώρα... Δεν ξέρω αν είδατε τον αγώνα Παναθηναϊκού Άρης, αλλά είχε πάρα πολλές αδικίες και δεν μίλησε κανείς για αυτά. Γιατί εμείς τώρα έχουμε συνηθίσει να είμαστε στην απέξω μας, ρίξανε και γράμμα. Και ένιωθα την ανάγκη να πάρω να τα πω. Ναι, να σου πω κάτι. Πάντως, άκου τώρα, φίλε μου, για να μην ανησυχείς. Ο Άρης είναι η τρίτη ομάδα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Έτσι, το έχει αποδείξει και με τον ΠΑΟΚ. Και με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ένα παιχνίδι ήθελε, όλο νίκες. Ήταν ένα παιχνίδι ήθελε με εσάς, δεν κατάφερε να το πάρει, έτσι. Και ήθελε και δεν κατάφερε. Στην Ευρώπη μόνο εμείς πάμε καλά. Και πάτε και καλά στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Τίποτα, μάθε εκεί. Υγεία, φίλε μου, υγεία. Και στο ποδόσφαιρο πας καλά. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω, ναι. Παρότι ότι Αδριανός, θέλω να συγχαρώ για την εκπομπή σας για να συνεχίσετε το γερά. Να σε καλά, Φιλάκο. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Καλησπέρα. Εμπρός. Έλα. Ναι, για τα παιδιά να μιλήσω. Ναι, έλα φίλε μου, με εμάς, εμείς είμαστε τα παιδιά εμείς τα ίδια. Εμείς τα παιδιά, τα κακά παιδιά. Εμείς είμαστε. Εμείς, έλα φίλε μου. Έλα ρε, και εγώ είμαι ο Τάσος, ο κλώνος μου. Έλα, Τάσα ρε! Τάσα ρε. Τάσα μιλήσει, έλα Τάσο μου. Τι έγινε. Καλά, καλά. Πήρα τον Ολάν προηγουμένως και είπα για 7 τσιγαριστές και βγήκα πρώτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, 50 ευρώ τηλέφωνο πρέπει να πληρώνουμε για να μιλήσουμε ρε. Για κάνα μιλάμε ρε. Άρχομαι μου τα λες εκεί από το ψιλικατζίδικο. Κοίτα, Άκη. Έλα. Εγώ βλέπω και την αντιπολίτευση. Για πάμε, τι λέει. Βλέπω και την αντιπολίτευση εγώ. Κοίταγα τώρα το ένα κανάλι του Βορρά, ρε. Α, και τι λέγανε αυτοί. Τι να λέγανε, δεν ξέρω αν τι λέγανε, ρε παιδιά. Εντάξει. Οι ευτυχισμένοι δυστυχείς. Λοιπόν, εμείς θα παίξουμε την μπάλα μας. Επειδή έχουμε φάει και πολλές κατραπακές στην Ευρώπη, γιατί εμείς ποτέ δεν ήμασταν με πορτοκάλια και με τέτοια, με Γιουγκολαβίες, με τέτοια, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ούτε μαύρο κουκουλάκι δεν είχαμε. Ναι, εντάξει ρε, κοίτα δεν είναι για να τα λέμε, τώρα τα ξέρει ο κόσμος καλά. Να. Ούτε ματζαβελάκι. Λοιπόν, με την μπάλα μας μπορεί να είμαστε και στημένοι από κανένα χωράκι. Έλα. Είμαστε από μια χώρα που πεινάει 10 εκατομμυρίων. Αυτό είναι το μόνο που φοβάμαι, λοιπόν. Τάσο. Δηλαδή, ούτε τον Ολυμπιακό φοβάμαι, ούτε τίποτα. Είναι πόσο είναι μια παράμετρος και αυτή, δηλαδή το στήσιμο που μπορεί να μας κάνουν.
Έτσι. Άντε, μπράβο. Ναι, τα ξέρουμε όλα. Εμείς θα παίξουμε την μπάλα μας. Άντε, μπράβο. Τα ξέρουμε αυτά. Εμείς θα παίξουμε την μπάλα μας. Και άμα δεν είμαστε στημένοι, η ψυχή είναι γελαριού. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Να πούμε αυτό, δεν το συζητάμε. Σίγουρα θα γίνει το αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό που μας αξίζει θα το πάρουμε και θα τελειώνει η υπόθεση, Τάσο. Ναι, αυτό θα γίνει. Και πόσο να το σαβαντάρουνε, δεν ξέρω τώρα. Ξέρω εγώ πόσο να το σαβαντάρουνε. Μιλάμε για Ολυμπιακό, μιλάμε για Καραϊσκάκη. Τελείωσε. Απλά... Καλά, ναι, εκεί βράζουν όλα. Απλά πρέπει να είναι ο κόσμος συγκεντρωμένος. Γι' αυτό, εγώ αυτό λέμε, γι' αυτό καθόμαστε εδώ και πιπηλάμε τα μυαλά του κόσμου. Να είναι συγκεντρωμένος στην κάθε απόφαση. Αλλιώς είναι να σφυράει ο άλλος. Όμορφα, δεν πρέπει να συμπεριφερθούμε ανάλογα. Να πούμε η ομάδα θα δίνει τον αγώνα της και εμείς από πάνω. Αυτό που κάναμε πάντα, όλη μας τη ζωή. Το δικό μας αγώνα, έτσι. Να ξέρουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά εδώ μέσα, ούτε ο κάθε διαιτητής. Ούτε ο κάθε παίχτης, οποιασδήποτε ομάδα, όσο μεγάλη κι αν είναι. Το έχουμε αποδείξει, δεν μιλάμε αέρα. Έτσι. Και να προσέχουνε να πούμε οι φίλοι μας, όλοι τα αδέρφια μας, αυτό που έγινε με τη Βέρεια τώρα, χάσαμε 90 λεπτά ζωής. Κοίτα, έτσι, αποστολές. Οξυγόνου. Ναι. 90 λεπτά οξυγόνου. 90 λεπτά οξυγόνο. Εντάξει, Τασαρέ μου. Γεια σου, Τασουλή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παλικάρια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Εμείς αυτά θα ζούμε πάντα. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε δόξες. Έχουμε, τα παίρνουμε ό,τι μας αξίζει. Τάσο, πασχίζουμε για να ζούμε τέτοιες στιγμές. Δεν το έχουμε ρίξει στο κουλιγκανιλίκι, ούτε σε τίποτα. Όλο, κάθε φίλος του Ολυμπιακού είναι στρατιώτης της ομάδας για να απολαμβάνει τέτοιες στιγμές που θα απολαύσει μεθαύριο. Γεια σου, Τάσο μου. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ, ναι, εσύ. Και ο Χάρης, ονομάζομαι, από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου. Ολυμπιακός. Ξεκινάμε αύριο με τον αδερφό μου και δύο φίλους, τον Φίλιππο και τον Αντώνη, να κατέβουμε για τον αγώνα. Καλό ταξίδι να έχετε. Να είστε καλά. Από Πειραιά είμαστε, Τραπετσονίτες. Η μάνα μου είναι από εδώ πάνω και ήρθαμε εδώ πάνω. Έχουμε μεγάλη αγωνία. Πριν από δύο ώρες μίλησα με τον αδερφό μου. Μου λέει δεν θα κοιμηθούμε σήμερα. Λέω το ξέρω ότι δεν θα κοιμηθούμε. Αν και εγώ είμαι τυχερός γιατί εργάζομαι. Και θα περάσει λίγο η ώρα. Και θα περάσει η ώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα να πω. Όταν ξεκίνησε η σεζόν με τα δύο άσχημα αποτελέσματα στο μπάσκετ, έχουμε μια σελίδα στο Facebook και γράφαμε όλοι για τον Ολυμπιακό. Υπομονή, η ομάδα θα στρώσει. Προπονητής υπάρχει, υλικό καταπληκτικό υπάρχει και σιγά σιγά δικαιωνόμαστε. Για το ποδόσφαιρο τα ξέραμε ούτως ή άλλως. Παιδιά, αυτό που συμβαίνει, γιατί εσείς είστε εκεί κάτω και εμείς εδώ πάνω είμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος, αυτό που συμβαίνει με τη συκοφαντία στον Ολυμπιακό ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Δεν πάει κατά στις άλλο. Να φανταστείτε, ο γιος μου πριν από 10 μέρες πήγε σε ένα πάρτι ενός φίλου του που είναι ΠΑΟΚ, 10 χρονών ο γιος μου, και ο πατέρας του παιδιού καθόταν και έλεγε στο γιο μου ότι παίρνουμε πρωταθλήματα με τη Σφυρίχτρα και τι ομάδα είναι. Ο πατέρας, 40 χρονών άνθρωπος, έκανε να ασχοληθεί με το γιο μου 10 χρονών που να... πήγε στο πάρτι του γιου του. Γι' αυτό είναι εκεί ο ΠΑΟΚ. Να μην ξαναπάει ο γιος σου σε αυτή τη γιάφκα. Όχι. Όχι, άλλο θέλει να πει. Ναι, όχι, αυτό που λέω εγώ. Ναι, αλλά το γιο σου να μην το ξαναστείλει σε αυτή τη διάφκα. Του χαλάει το μυαλό ο άνθρωπος αυτός. Κι όμως, ο γιος μου 10 χρονών είχε το μυαλό να του πει ναι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο μεγάλη ομάδα που δεν χρειάζεται τη Σφυρίχτρα. Μπράβο, εγώ. Μα τι, έγινε. Αυτονόητα. Να είσαι καλά, φίλε, χάρηκαμε που πήρε. Είσαι... Να είστε καλά. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Να είστε, αυτοί είναι πιο τυχεροί τώρα. Αυτοί μπαίνουν, όποιοι έρχονται τώρα.
Τι, είναι σαν να ξεκινάει αύριο το παιχνίδι. Όταν ξεκινάει το, το ταξίδι, από όπου ξεκινάει ο καθένας, ναι, ο κάθε φίλαθος, είναι σαν να ξεκινάει τότε το παιχνίδι. Ναι, ναι, όχι. Έχουν άλλοι, έτσι δεν είναι. Βέβαια, έτσι είναι, έτσι. Καλησπέρα. Καρέκλες τραπέζια. Χρεμίδια. Όχι, καρέκλες τραπέζια. Έξι καρέκλες για καρεκλιές. Έχεις τίποτα καλά. Βάλε ένα κιλό κρεμμύδια. Κρεμμύδια δεν είναι. Τραπέζια μου. Και τα φρούτα μπέρδεψες τώρα με τα αντικείμενα. Εμπρός. Έλα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω τον Αλέγκο και στον Πάνο ότι πατώνω. Τι είπες. Τίποτα. Ας το πω εγώ. Πώς είναι το όνομα σου, αγόρι μου? Γιάννη. Γιάννη, τι είπε στον Αλέκο και στον Άλωνα ότι πατώνουνε, τι. Γιάννη, πατώνεις. Αυτά δεν είναι σάκους. Λοιπόν. Καλησπέρα. Τι να πω, ο Ολυμπιακός δεν πατώνει εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος, λέγομαι, τι έχω στα βυζιά μου. Τι έχεις στα βυζιά, λέγε γρήγορα. Τι έχεις στα βυζιά του, λέει. Τι έχεις στα βυζιά του, Νίκος, τι έχεις στα βυζιά του. Τι έλα ρε Σταύρο, πού κολλά. Τι έτσι είπε. Τι έτσι είπε ρε, ο καθανόμαλος εδώ πέρα που μας έχει κουβαληθεί. Αστάτια, τι θέλετε εδώ πέρα βραδινιάτικα. Λοιπόν, έχει κι άλλες που πληρώνεται και βγαίνουν κάτι παλικάρια. Ρε, μήπως θα και σας μιλάνε. Κάνα παιοθυλασμό τέτοια ώρα. Καλησπέρα. Έχει συχθεί. Ρε, τι τραβάμε, τι έχει ένας. Εμπρός. Τι είπες. Ναι, θα άκουγες και να μίλαγε. Ναι, και άμα μιλάει ο άνθρωπος και μιλάς επάνω σε όλο. Δεν πώς θα ακούσω και τους δύο, ρε. Άσε με, ρε. Λοιπόν, τι δώστε ένα σκορ να παίξω ρε λιοντάρια. 3-0. Παιδιά, ό,τι σας λέω, 3-0. Ω, ναι, φίλα, τα φιλαράκι μου εδώ από τη Σέλτη Τραπετσόνα. Σάκη, ακόμα σε περιμένω στο Σέλτη Τραπετσόνα. Ο Κώστας ο Βεζινάς. Γεια σου, Κωστή μου, αγόρι μου, θα περάσω. Καλή επιτυχία. Στου νέου μα την Τετάρτη στι 6 ώρα όλοι ready, εργάλειο 7. Ναι, ωραία. Πάω, είμαι και πιστεύω και με φορμαρισμένη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Μπορώ το διπλό στο Καραϊσκάκι. Ναι. Τόλης Πεύκη. Από 2 και πάνω θα πάρει. Ναι. Αυτό το μπορεί. Από 2 και πάνω θα Λοιπόν, μπείτε και σε φόρμα και σε ό,τι φόρμα θέλετε μπείτε μέσα. Έξτρα λάτζ να φοράτε. Ναι. Λοιπόν, 7 η ώρα αύριο στο ready. Και κάτι φόρμα που ανοίγουν από πίσω. Το όνομα της με μια ογκρική. Θυμάμαι. Με μια ομάδα. Μη την κάπα. Μπορεί. Μπορεί. Ού είπες. Κάτσε μου. Μπορεί και βάσα. Δεν ξέρω. Μπορεί και βάσα. Ολυμπιακός. Εμείς θα παίζουμε. Αύριο στο βολέι. Κάτσε να το πούμε τώρα. Περιμένετε. Μπαμ, μπαμ. Έχουμε τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εδώ. Έλα. Τα τεχνολογία. Παραγωγή εδώ είναι απίκρα. Ογκρική είναι πάντως. Ναι. Από τέταρη πλευρά. Ναι. Και από Νίκο Γιούτσου, και ο Γιούτσου από εκεί ήταν. Εμπρός! Ακόμα βρωμάω. Τι είπα αυτό. Ακόμα βρωμάς. Ακόμα βρωμάς, ε. Ρε φίλε, δεν πας σε ένα ψυχίατρο να σε δικάσει. Όχι, ρε. Ρε, κρίμα είναι, ρε. Ρε, δεν στεναχωριές για τη μάνα σου που σε ακούει ότι βρωμάς. 20 απόδοση έχει το 3-0 που είπες. Ναι, 20. Αν βάλεις 10.000 θα πάρεις 2 εκατομμύρια. Τίποτα ακόμα, παιδιά, δεν είναι. Δραχμές εννοώ 10.000. Δεν λέω, εντάξει, αυτός θα πάντα βγαίνει σωστό. Παιδιά, 3-0. Ό,τι σας λέω, Ολυμπιακός, Arsenal 3-0. Με τη Βάσας, καλά δεν το είπα. Με τη Βάσας. Βάσας, καλή ομάδα αυτή. Come with reverse. Τη Βάσας. Arsenal. Α, και η Βάσας. Σου πω ότι θα πάθατε. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, όπως είπαμε, παιδιά, φωνή, πίστη στην πρόκριση και τα λέμε την Παρασκευή. Γεια σας.